Ακούγεται όμως, Θα κλείσω εγώ τώρα τον ήχο μου. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα, 18 Απριλίου, είναι η μέρα που έχει οριστεί από την UNESCO με πρόταση του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών, του γνωστού ICOMOS, ως Παγκόσμια ημέρα μνημείων, με στόχο την ευαισθητοποίηση ολόκληρου του πλανήτη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της ένταξής της σε κάθε πλευρά της σύγχρονης ζωής. Τα μνημεία παγκοσμίως κινδυνεύουν από την αρχαιοκαπηλεία, τις πολεμικές συγκρούσεις, τη φυλετική, εθνική, θρησκευτική και κάθε είδος μυσαλλοδοξία, την κλιματική κρίση. Κινδυνεύουν όμως και από πολιτικές που τα αντιμετωπίζουν ως εμπόδιο για τον στρεβλό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, όπως και από την εργαλειοποίησή τους στο βωμό πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων. Η προστασία τους από τους κινδύνους που τα απειλούν, με φυσική αλλίωση και καταστροφή, αλλά και μυθική βλάβη, είναι παγκόσμια προτεραιότητα. Είναι κοινή ευθύνη όλων προς τις μελλοντικές γενιές. Φέτος στην Ελλάδα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η σχέση μας με την αρχαιότητα και τα μνημεία της έπαιξε σημαντικό ρόλο ήδη από τότε, αλλά και σε όλη τη διάρκεια των δύο αιώνων της νεότερης ιστορίας μας, καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τη συγκρότηση της εθνικής μας ταυτότητας. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα μνημείων μας δίνει την ευκαιρία λοιπόν να αναστοχαστούμε τις αφηγήσεις του παρελθόντος, μακριά από στερεότυπα και μονοδιάστατες ερμηνείες. Να αναστοχαστούμε τα μνημεία μας και την πολυεπίπεδη ιστορία τους, έχοντας στο μυαλό ότι η περιορισμική ποικιλομορφία, ενώνοντας λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, αποτελεί πλούτο και πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και πρόοδο για ένα μέλλον βιώσιμο, ανοιχτό, συμπεριληπτικό, χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτό το θέμα λοιπόν ακριβώς σήμερα, ο τομέας πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οργανώνει αυτή την εκδήλωση με εξαιρετικούς προσκεκλημένους που θα μας μιλήσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Από μένα περνάει ο λόγος στον συντονιστή της εκδήλωσης, τον Άρη Καραντίδη. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση. Όπως είπε και ο Κώστας Στρατής, σήμερα σε όλο τον κόσμο, από την Σαουδική Αραβία μέχρι το Μεξικό και από την Ιγυρία μέχρι Ταϊβάν, υπάρχουν μια σειρά από δράσεις του ICOMOS με τον τίτλο «Πολυσύνθετα περιβάλλοντα, ποικιλόμορφα μέλλοντα», που στοχεύουν σε ένα διπλό εγχείρημα. Πρώτον, να ευαισθητοποιήσουν το παγκόσμιο κοινό για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεύτερον, να προωθήσουν την ένταξή της σε κάθε πλευρά της σύγχρονης ζωής. Όπως είπαμε, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, με την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης, ξαναμπαίνουν ζητήματα συγκρότησης εθνικής ταυτότητας, με την αρχαιότητα και τα μνημεία της να έχουν παίξει, αλλά και να παίζουν ακόμη, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους. Θα βάλουμε λοιπόν στην συζήτηση με τις τέσσερις συναδέλφους που θα είμαστε μαζί για να κουβεντιάσουμε μια σειρά από ζητήματα. Κάποια ερωτήματα που θα μπορούσα να τα οργανώσω σε τέσσερα πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι κυρίως κάποια ενοιολογικά ζητήματα. Ποια είναι η έννοια του μνημείου σήμερα και της κληρονομιάς ή ακόμα και τι είναι η μνήμη, είναι κάτι το ατομικό και στατικό, είναι κάτι συλλογικό και μεταβλητό, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το μνημείο ως αφήγημα, όπως λέει και ο τίτλος της σημερινής συνάντησης, τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο πεδίο είναι ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής. Πώς αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, οι προστατευόμενοι τόποι. Πώς εντάσσονται τα μνημεία στο περιβάλλον, με ποιους τρόπους. Από τι κινδυνεύουν σήμερα τα μνημεία, πώς διασφαλίζεται η προστασία τους. Πώς ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη και τι χρειάζεται και τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν τα μνημεία. Μετά θα έχουμε μια σειρά από παραδείγματα. Οι ομιλήτρες και οι ομιλητές θα φέρουν παραδείγματα και από το δικό τους ερευνητικό έργο, αλλά και από ζητήματα που αυτή τη στιγμή μας αφορούν, είτε είναι ο σταθμός Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, οι αναπλάσεις όπως τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης, η Ακρόπολη των Αθηνών, το Ελληνικό, το Συγκρότημα Πυρκάλ, Ακαδημία Πλάτωνος, μια σειρά από ζητήματα που τον τελευταίο καιρό τα έχουμε στην επιφάνεια.
Και η τέταρτη ενότητα θα είναι κάποια ερωτήματα σε σχέση με προτάσεις πλέον για μια νέα αντίληψη για τα μνημεία. Τι μπορεί να είναι μια σημερινή αντίληψη, τι πρέπει να αλλάξει για να υπάρχει, τι σημαίνουν τα μνημεία σε μια συμπεριληπτική και ανοιχτή κοινωνία. Πώς μπορεί να δημορφωθεί ταυτότητα ενσωματώζοντας τις πολλαπλές παραδόσεις που συγκλίνουν για να τη διαμορφώσουν. Γύρω από αυτά τα τέσσερα, αυτές τις τέσσερις ενότητες, αν θέλετε, θα κινηθούμε σήμερα στις εισηγήσεις, σαν ένα κριτικό αναστοχασμό του παρελθόντος που αναγνωρίζει την πολυεπίπεδη ιστορία αλλά και σημασία των μνημείων, βλέποντας όμως ταυτόχρονα το παρόν και το μέλλον. Οι τέσσερις ομιλητές και ομιλήτριες που έχουμε μαζί μας σήμερα θα είναι η Σοφία Βιερινού, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτώνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιάννης Χαμηλάκης, καθηγητής Αρχαιολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Brown, και ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών στο Princeton. Θα συστήσω την καθεμία και τον καθένα πιο λεπτομερώς όσο προχωρούμε, αλλά η διαδικασία θα είναι η εξής. Θα παρακαλέσω τις τέσσερις ομιλήτριες, τους τέσσερις ομιλητές, να τοποθετηθούν σύντομα, το πολύ σε 10 λεπτά η καθεμία και ο καθένας. Στο τέλος θα συγκεντρώσω ο ίδιος αν έχω κάποια διευκρινιστικά ερωτήματα, κάτι που δεν κατάλαβα. Επίσης, έχετε υπόψη ότι και εσείς μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Μπορείτε είτε στα σχόλια του Facebook, είτε στα σχόλια του YouTube, να βάλετε τα δικά σας ερωτήματα. Είτε είναι διευκρινιστικά και κάτι που δεν έγινε κατανοητό, είτε είναι ερωτήματα τα οποία θα μπορούμε να πάρουμε μετά στη συνέχεια της συζήτησης. Λοιπόν, θα μαζέψουμε τα διευκρινιστικά ερωτήματα, είτε είναι από μένα, είτε είναι από εσάς. Θα τα πάρουμε στη συνέχεια, θα ζητήσω πάλι από τις ομιλήτριες να τα απαντήσουν αν είναι δυνατόν και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ανοιχτής συζήτησης με τα ερωτήματά σας, τα ερωτήματά μας, να κάνουμε λίγο παραπάνω, να μπούμε λίγο περισσότερο σε βάθος αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε να κλείσουμε πάνω στο 2ωρο το αργότερο, δηλαδή να έχουμε τελειώσει στις 10 και στο τέλος αυτού του 2ωρου, το τελευταίο τέταρτο, θα μιλήσουν και ο κύριος Σπουδουλιάκος και η κυρία Ναυσοπούλου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κλείσιμο της σημερινής βραδιάς. Ξεκινάμε όμως ακριβώς με την αντίστροφη σειρά της παρουσίασης των ομιλητών. Θα ξεκινήσω με τον Άγγελο Χανιώτη, που είναι καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών στο Princeton. Με ένα τεράστιο έργο, 27 βιβλία, παραπάνω από 14 συλλογικούς τόμους και δεν ξέρω πόσα, 300 άρθρα τουλάχιστον. Κυρίως με έρευνα στην κοινωνία και του πολιτισμού στον ελληνιστικό κόσμο και στις ελληνόφωνες επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μελετώντας ζητήματα που αφορούν την ιστορική μνήμη, τη δημιουργία ταυτοτήτων, τις κοινωνικές διαστάσεις της θρησκείας, τη θεατρικότητα στο δημόσιο βίο, το συνέστημα, τον πόλεμο και τη σημασία των αρχαιογνωστικών επιστημών στο σημερινό κόσμο. Κύριε Χανιώτη, σας ακούμε. Χρειάζεται το μικρόφωνο σας. Ναι, το είδα. Ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή και για την πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση που τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Στη δική μου παρέμβαση έχω δώσει τον τίτλο «Η επιλεκτική μνήμη του μνημείου» και θα ήθελα να ξεκινήσω με 2-3 λόγια για το πώς καταλαβαίνω το μνημείο, όπως το Δημαρχείο ή ένα έδρα του Δημάρχου, το Στρατηγείο ή έδρα του Στρατηγού. Το μνημείο είναι το σπίτι της μνήμης. Είναι ο χώρος στον οποίο κατοικεί η μνήμη. Το μνημείο στο ατομικό επίπεδο μπορεί να είναι και ένα μικρό αντικείμενο. Για μένα μνημείο, παραδείγματος χάρη, είναι η ξύλινη κουτάλα με την οποία με κυνηγούσε η θεία μου όταν έκανα αταξίες ή ένα καμένο ψαλίδι που είναι το μόνο αντικείμενο που σώθηκε στον προσφυγικό καταβλισμό που κάηκε εκεί που γεννήθηκε η μητέρα μου. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για τα ατομικά μνημεία, μιλάμε για τα δημόσια μνημεία και εκεί η μνήμη είναι διαφορετικού χαρακτήρα από την προσωπική μνήμη, πληροφορίες δηλαδή που αποθηκεύονται στον εγκέφαλο, διαφορετική από τη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι μια μνήμη η οποία δεν είναι ατομική, δεν είναι αυθύπαρκτη, δεν είναι αμετάβλητη. Είναι μια μνήμη συλλογική, είναι αφηγηματική, δηλαδή έχει δημιουργούς και έχει ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι μια μνήμη η οποία διαρκώς αναπροσαρμόζεται.
Σας δίνω ένα παράδειγμα. Όσοι είναι παλαιότεροι θα θυμούνται στο κατεξοχήν μνημείο της Ελλάδας, που είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, να είναι γραμμένα τα ονόματα των μαχών στο Γράμμο και το Βίτσι, τα οποία κάποια στιγμή, νομίζω στα τέλη της δεκαετίας του 80, τις αρχές της δεκαετίας του 90, εξαφανίστηκαν. Βλέπουμε πως ένα μνημείο και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε ανταποκρίθηκε σε απαιτήσεις της κοινωνίας μια συγκεκριμένη περίοδο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πεδίο του Άρεως, το οποίο δημιουργήθηκε το 1934 ως τόπος μνήμης για τους αγωνιστές του 1821, διατήρησε αυτό το χαρακτήρα που είναι κυρίως πολεμικός έως και τη δεκαετία του 50, όταν δημιουργήθηκε το μνημείο για τους πεσόντες Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς. Είναι αυτό το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου που βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως, αλλά είναι ένας χαρακτήρας τον οποίο έχασε ιδίως από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Ως αφήγημα, το μνημείο είναι αξιολογικό και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου ολόκληρες περίοδοι της ελληνικής ή της ευρωπαϊκής ιστορίας γίνονται αντικείμενο απαξίωσης. Στην Ελλάδα αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, η εποχή της Ρωμαιοκρατίας, η οποία θεωρείται εποχή εξωτερικής κατάκτησης, μαρασμού κτλ. Πολλές φορές ξεχνάμε όμως τη σημασία που έχει παίξει αυτή η εποχή για την ίδια μας την ταυτότητα. Όταν θέλουμε να εκφράσουμε συναισθηματικά το ότι είμαστε Έλληνες, λέμε ότι είμαστε Ρωμιοί. Δηλαδή ότι είμαστε μέλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μαθαίνουμε να περπατάμε λέγοντας στράτα στράτα, που είναι μια ρωμαϊκή, μια λατινική λέξη. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αντίστοιχη απαξίωση περιόδων ή μορφών πολιτισμού, παραδείγματος χάρη του εξαιρετικά υψηλού πολιτισμού των Αράβων της Ισπανίας, του πολιτισμού των Εβραίων στην Ανατολική Ευρώπη, των Σλάβων, η Οθωμανική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια. Δίνω πάλι ένα παράδειγμα. Είμαι σίγουρος ότι αν στο σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, στο σταθμό του μετρό, είχε βρεθεί ο τάφος της Θεσσαλονίκης, της αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν ήταν Γοργόνα, αλλά η γυναίκα του Κασάνδρου, του ιδρυτή της πόλης, τότε η τότε κυβέρνηση θα έκανε παρελάσεις και αποτίσεις Στεφάνου και δεν θα αντιμετώπιζε ένα μνημείο εξαιρετικής διατήρησης και σημασίας σαν κάτι το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να το χειριστεί διαφορετικά. Η αντιμετώπιση είναι επομένως διαφορετική, όχι μόνο από οικονομικά συμφέροντα, αλλά και επειδή μια ολόκληρη περίοδος της ελληνικής ιστορίας, με μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, θεωρείται κάτι που η φίλη Μαρία Βλαζάκη ίσως θα έχει ακούσει επίσης σε ανασκαφές. Όταν βρίσκεις κάτι τέτοιο στην Κρήτη, λες είναι ρωμαϊκούρες, επειδή δεν είναι μινωικό, επειδή δεν είναι από κάποια καλή εποχή. Η μνήμη του μνημείου δεν είναι μόνο αξιολογική, είναι και συμβολική. Δηλαδή συνδέουμε το μνημείο με κάποιες αξίες και με κάποια σύμβολα και γι' αυτό το λόγο είναι μια μνήμη επιλεκτική και μερικές φορές ανιστόρητη. Δεν θα επεκταθώ εδώ πολύ, αλλά θα αναφέρω το παράδειγμα του Παρθενώνα, ο οποίος θα τον έχετε ακούσει να χαρακτηρίζεται ως μνημείο της δημοκρατίας. Ο Παρθενώνας είναι σύμβολο για πολλά πράγματα, είναι σύμβολο για το τι μπορεί να πετύχει το ελεύθερο ανθρώπινο πνεύμα σε μια κοινωνία ελεύθερη πολιτών, είναι σύμβολο για την αγάπη της ελευθερίας, είναι σύμβολο πατριωτισμού. Όσο και να το προσπαθήσουμε, σύμβολο της δημοκρατίας δεν είναι. Αν κοιτάξει κανένας στην εικονογραφία του Παρθενώνα, αυτό το οποίο βλέπει είναι καβαλάριδες. Είναι τα μέλη της καλής κοινωνίας της Αθήνας, είναι εκείνοι που έχουν κληρονομήσει πλούτο και αριστοκρατική θέση, δεν είναι η εικονογραφία του Λαουτζίκου. Δεν θα επεκταθώ άλλο σε αυτό, πάντως βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι πώς ένα μνημείο μπορεί να συνδεθεί αυθαίρετα, ανιστόρητα, επιλεκτικά, με συγκεκριμένες έννοιες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται γενικά. Αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Όλοι θα έχετε ακούσει τη φράση «Η Ελλάδα είναι λίκνο της δημοκρατίας». Δεν νομίζω να έχετε ακούσει τη φράση «Η Ελλάδα είναι λίκνο της δημαγωγίας». Όμως είναι περισσότερες οι λέξεις, οι γλώσσες στον κόσμο που χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη «δημαγωγία» παρά εκείνες που χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη «δημοκρατία». Και η δημαγωγία είναι μία αναπόφευκτη, όχι αναγκαστικά και αθεράπευτη ασθένεια της δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα για το πώς αντιμετωπίζουμε την ελληνική αρχαιότητα επιλεκτικά. Θα τελειώσω θέτοντας το ερώτημα πώς μπορούμε να έχουμε μια κάπως πιο διαφοροποιημένη, συμπεριληπτική, πιο πολύχρωμη αντιμετώπιση του μνημείου σε ένα διάλογο με την κοινωνία στην οποία απευθύνεται το μνημείο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει όταν το μνημείο δεν το επενδύουμε μόνο με τελετουργίες και με σύμβολα,
αλλά όταν το επενδύουμε με ιστορική παιδεία, δηλαδή με μια γνώση η οποία είναι εκείνη συμπεριληπτική. Είναι μια γνώση, μια παιδεία η οποία δεν επιλέγει αυτό το οποίο θα μελετηθεί, παραδείγματος χάρη τα έργα κάποιων μεγάλων συγγραφέων, τα οποία φυσικά έχουν αξία, αλλά θα κοιτάξει και πιο ταπεινό. Θα κοιτάξει την επιγραφή, θα κοιτάξει τον πάπυρο, θα κοιτάξει όχι μονάχα το μνημειώδες το μνημείο, αλλά και τα κόκαλα. Θα κοιτάξει τους εκτελεσμένους που έχουν βρεθεί στο φάληρο. Θα κοιτάξει τον πυλό, δηλαδή θα ξεφύγει από μια προβολή του μνημειώδους και εκείνου που λάμπει. Και νομίζω αν γίνει αυτό, τότε η Ελλάδα μπορεί να ξεφύγει από ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι μια, να μην μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο ακραίους πόλους. Ο ένας ακραίος πόλος είναι η άκρητη εξιδανίκευση της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας ή της ελληνικής αρχαιότητας, και ο άλλος πόλος είναι μια αρχαιοφοβία η οποία σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει την αριστερά. Θα σταματήσω εδώ και μπορώ να επανέλθω σε αυτά τα θέματα ίσως στις ερωτήσεις ή στο διάλογο. Ευχαριστώ. Καθαρά διευκρινιστικό, κύριε Χανιώτη, επειδή ήταν στο τέλος όλη αυτή η συζήτηση και δεν μπήκαμε σε λεπτομέρεια. Πέστε μας δύο λόγια ακόμα για την αρχαιοφοβία. Ναι, η αρχαιοφοβία είναι κάτι το οποίο βλέπω πάρα πολύ χαρακτηριστικά φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου για τον λόγο ότι κακά τα ψέματα, στην ελληνική αρχαιότητα δεν υπάρχει μόνο η φιλοσοφική αντιμετώπιση της ισότητας των ανθρώπων. Ένας κανόνας ο οποίος λέγεται ότι είναι ο χρυσός κανόνας είναι «όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Αυτό το οποίο δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις σε κανέναν άλλον. Η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν πολύ διαφορετική. Αν ακολουθούσαμε αυτό τον κανόνα, δεν θα υπήρχε ούτε δουλεία, δεν θα υπήρχε ούτε καταπίεση και εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο κτλ. Όμως η ελληνική αρχαιότητα είναι εκείνη η οποία επίσης καταπατεί όλους αυτούς τους φιλοσοφικούς κανόνες τους οποίους δημιουργεί. Είναι μια κοινωνία η οποία φυσικά έχει τη δουλεία. Όταν διαβάζει κανένας τον Όμηρο, δεν συναντά απαραίτητα ιδανικά με τα οποία μπορεί κανένας να ταυτιστεί σήμερα. Και αυτό έχει οδηγήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτά είναι τάσεις οι οποίες έρχονται και στην Ευρώπη, την τάση να απαξιώνεται γενικά η μελέτη, όχι ο πολιτισμός, η μελέτη του πολιτισμού. Και αυτό είναι το οποίο με ενοχλεί. Γιατί για μένα η ελληνική αρχαιότητα δεν είναι μία ιστορική περίοδος η οποία μας δίνει απαραίτητα και αποκλειστικά αξίες. Είναι μία περίοδος η οποία μας δίνει εμπειρίες. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μας δίνει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα διαμορφώσουμε τη ζωή μας, γιατί αυτοί οι κανόνες είναι εφήμεροι, είναι δημιουργήματα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Μας δίνει όμως ερεθίσματα για να σκεφτούμε. Και τελειώνω αναφέροντας το παράδειγμα της Ιλιάδας, που είναι ένα έπος το οποίο είναι γεμάτο με βία, με υποτίμηση ενός ξένου πολιτισμού, αλλά παράλληλα η τελευταία ραψοδία της Ιλιάδας είναι και η γενέθλια στιγμή του ανθρωπισμού, της ανθρωπιάς. Είναι η στιγμή που ο Πρίαμος πλησιάζει τον Αχιλλέα, γονατίζει μπροστά του, πιάνει το χέρι του ανθρώπου που έχει σκοτώσει όχι μόνο τον Έκτορα αλλά και πολλούς άλλους γιους του και του λέει τρεις λέξεις. Μνήσιο πατρός Αιείο, θυμήσου τον πατέρα σου. Και εκείνη τη στιγμή θυμόμαστε ότι ο πόνος ενός πατέρα μπορεί να είναι και ο πόνος ενός άλλου πατέρα. Και εκεί συνίσταται η σημασία της μελέτης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όχι περισσότερο από άλλους πολιτισμούς, αλλά εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος έχει αρκετές ομοιότητες με εμάς, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος αναπτύσσεται σε πόλεις, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος δίνει σημασία στην ατομική ελευθερία, στην διαχείριση των κοινών και γι' αυτό το λόγο μπορεί να αποτελέσει και ερέθισμα για σκέψη. Επομένως, νομίζω ότι από αυτή την αρχαιοφοβία θα ξεφύγουμε αν έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση της αρχαιότητας, όχι σαν έναν κανόνα τον οποίο τυφλά ακολουθούμε, αλλά σαν μια εμπειρία η οποία μπορεί να μας διεγείρει συναισθήματα και να κεντρήσει σκέψεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήταν η παρεξήγηση, γιατί εγώ κατάλαβα με το αρχαιοφοβία της αριστεράς ότι μιλάμε για την ελληνική αριστερά αυτή τη στιγμή. Και η ελληνική αριστερά έχει σχετικά και θα μπορούσα να στο τεκμηριώσω. Ωραία, θα μιλήσουμε εκ των υστέρων ίσως γι' αυτό. Ωραία, ίσως ερωτήματα. Για να δώσω το λόγο στον Γιάννη Χαμηλάκη, που όπως είπα πριν πολύ σύντομα είναι καθηγητής αρχαιολογίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Brown.
με ερευνητικό και διδακτικό ενδιαφέρον γύρω από ζητήματα της κοινωνικοπολιτικής του παρελθόντος, το σώμα, τις αισθήσεις, την αρχαιολογία της τροφής, αρχαιολογία και εθνικισμός. Και είναι μάλιστα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μιας πρωτοβουλίας που ανέβηκε και online τελευταία, να αποαπικιοποιήσουμε την Ελλάδα, που είναι την Ελλάς, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Θέλει να επανεξετάσει τη θέση της νεότερης Ελλάδας σε σχέση με γεωγραφίες και γενεαλογίες ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Γιάννη Χαμηλάκη, το λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Άρη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση όλους και όλες. Θα διαβάσω κάποια σύντομα σχόλια στην αρχή για να θέσουμε κάποια ζητήματα και κουβέντα και ελπίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση ενδιαφέρουσα με όλους σας και με το κοινό μας. Να θυμίσω, Γιάννη, πριν συνεχίσει σε όλες και σε όλους, ότι μπορείτε να γράφετε τα ερωτήματά σας όπου έχετε αυτή τη στιγμή πρόσβαση στην συζήτηση. Θα τα συλλέξουμε εμείς στη διάρκεια της συζήτησης και θα τα θέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, τι σημαίνει μια συζήτηση για τα μνημεία σήμερα και το κατά πόσο είναι ή θα πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που γινόταν 10, 100 ή 200 χρόνια νωρίτερα. Μιλώντας για μνημεία, μιλούμε κατά βάση για δύο πράγματα, για την υλικότητα και τη μνήμη, ως συγκεκριμένη έκφραση της εμπειρίας της χρονικότητας. Πώς βιώνεται η υλικότητα σήμερα στην εποχή της ψηφιακότητας και πώς η μνήμη, αυτή η περίπλοκη διαδικασία ενσώματης και αισθητηριακής πρόσληψης του χρόνου, που όπως ξέρουμε περιλαμβάνει και την ανάμνηση αλλά και τη λύθη. Τέλος, τι σημαίνει να συζητάμε για μνημεία σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης και της επίσημης εθνικής μνήμης, αλλά και της υλικής της έκφρασης. Σε μια εποχή που τα κινήματα πόλης και τα κινήματα ενάντια στη λευκή κυριαρχία και υπεροχή έχουν θέσει στο στόχαστρό τους όχι μόνο την ιστορική βάση αυτού του καθεστώτος, αλλά και το ευρύτερο μνημιακό τοπίο στο δημόσιο χώρο, όπως τους Ανδριάνδες και τα μνημεία που εξυμνούν αυτή την κληρονομιά της λευκότητας και της αποικιοκρατίας. Και τέλος, πώς προσεγγίζουμε και πώς νοηματοδοτούμε τα αρχαιολογικά μνημεία σήμερα, σε μια εποχή που η έννοια της αρχαιολογίας και της αρχαιολογικής αλλά και της μουσιακής πρακτικής επαναπροσδιορίζονται. Πολλά είναι τα ερωτήματα και προφανώς δεν μπορούν να απαντηθούν σήμερα. Όμως η διατύπωση διαφορετικών ερωτημάτων είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη διαδικασία του αναστοχασμού και της κριτικής που η σημερινή πρόσκληση θέτει ως στόχο. Ήδη υπενήχθηκα πως μπορεί η συζήτηση να λαμβάνει χώρα στο ελληνικό πλαίσιο, όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί στα σφιχτικά αυτά όρια, αγνοώντας τις ιστορικές αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα διεθνώς. Επιπλέον, η σημερινή κουβέντα θα πρέπει να έχει ιστορικό βάθος και ο αναστοχασμός μας να περιλαμβάνει και την κριτική αποτίμηση της συγκρότησης μιας κυρίαρχης ενοιολόγησης και πρόσληψης των μνημείων σε όλη την εταιρικότητα και καθ' όλη τη διάρκεια της δόμησης και εδραίωσης του εθνικού και του αποικιακού φαντασιακού μέσα στο οποίο δρούμε. Συνοπτικά, να θυμίσω πως αυτά που ονομάζουμε μνημεία σήμερα συγκροτήθηκαν ως τέτοια μέσα από μια διαδικασία αποικιοποίησης καταρχήν ιδεολογικής και στη συνέχεια υλικής και θεσμικής. Η λογική της αποικιακής εθνικής νεωτερικότητας κατασκεύασε τους καταγωγικούς της μύθους, την προγονική της κληρονομιά και τους χρυσούς της αιώνες. Στη συνέχεια, μέσα από μια διαδικασία επιλεκτική, όπως είπε και ο Άγγελος, συγκρότησε το κόρπους εκείνων των υλικών καταλήπων που θα προσέδιδαν υλική υπόσταση, αισθητηριακή αμεσότητα και επιστημονική εγκυρότητα στους καταγωγικούς αυτούς μύθους. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε καταρχήν πώς συγκροτήθηκε αυτό το κόρπους και τι έμεινε απ' έξω. Τα υλικά αυτά κατάλοιπα αποκόπηκαν από το πλαίσιο της καθημερινής ζωής και από τις νομοτοδοτήσεις με τις οποίες οι καθημερινοί άνθρωποι τα είχαν επενδύσει. Τα αγάλματα έπρεπε να είναι στο μουσείο. Τα αγάλματα είναι στο μουσείο, όπως λέει και ο γνωστός στίχος. Οι προνοτεωρικές αρχαιολογίες αντικαταστάθηκαν από την επίσημη αρχαιολογία. Το πολυαισθητηριακό πλαίσιο της ενσώματης εμπειρίας τους
αντικαταστήθηκε από ένα αισθητικό πλαίσιο αποθαυμασμού και επιστημονικής αξιολόγησης, με προεξάρχουσα την αίσθηση της αυτόνομης όρασης. Η πολυχρονικότητα ως εγγενή ιδιότητα της υλικότητας αντικαταστάθηκε από μια χρονομετρική λογική που δίνει έμφαση στη γραμμική ακολουθία και στη μονοχρονικότητα. Οι αρχαιολογικοί χώροι έγιναν ετεροτοπίες. Αποκαθαρμένα τοπία εθνικής μνήμης, ενώ οι περισσότερο εθνικά φορτισμένοι ιεροποιήθηκαν. Ο πόθος για την επανένωση των θραυσμάτων του παρελθόντος, η νοσταλγία για το όλον, οδήγησε και οδηγεί ακόμα και σήμερα στα γνωστά πειράματα ανακατασκευής ενός ιδεατού υλικού παρελθόντος που δεν υπήρξε ποτέ. Στην ελληνική περίπτωση είναι γνωστό πως η αρχαιολογικοποίηση του φαντασιακού εθνικού χώρου ήταν αυτή που συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση του έθνους κράτους. Η πρώτη μου απάντηση λοιπόν στο πώς μπορούμε να σκεφτούμε και να αφηγηθούμε διαφορετικές αφηγήσεις είναι πως προϋπόθεση εκ των ουκάνευ είναι να αποτιμήσουμε κριτικά αυτό το κυρίαρχο απικιακό εθνικό αφήγημα. Αφήγημα που μας παγιδεύει σε ένα σφιχτικό πλαίσιο νοηματοδότησης του χρόνου, της ιστορίας, της υλικότητας, ακόμα και του σώματος, της σωματικότητας και της αισθητηριακής εμπειρίας. Μιλάμε ειδικά αυτές τις μέρες για την Ακρόπολη, να πούμε σε ένα παράδειγμα. Και τι συμβαίνει εκεί με αφορμή τις τελευταίες επεμβάσεις. Έχει σημασία που το κάνουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε, παρά τις απόπειρες που γίνονται να επιβληθεί άκρα του τάφου σιωπή, με την επίκληση της όποιας αυθεντίας. Στην Ακρόπολη, εδώ και δύο αιώνες, βλέπουμε στην πράξη το αποικιακό εθνικό πλαίσιο μνημειοποίησης στην πιο ακραία του μορφή. Η Ακρόπολη ως πολυχρονικό πολυπολιτισμικό τοπίο, ως παλίμψιστο, έχει καταστεί ένα τοπίο βίας. Βίας που τις τελευταίες δεκαετίες ιδίως συντελείται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο και συζήτηση, με το προκάλημα της άρτιας τεχνολογικής, αρχιτεκτονικής και όχι αρχαιολογικής αναστήλωσης που θα παρέπεμπε στον 5ο αιώνα. Όμως, θα μπορούσαν άραγε οι άνθρωποι του σήμερα με τη δική τους αισθητηριακή και ενσώματη εμπειρία να προσλάβουν ένα μνημείο με τον ίδιο τρόπο που θα το έκαναν τα πολύ διαφορετικά σώματα του 5ου αιώνα. Ξεχνούμε άραγε πως οι αισθήσεις δεν είναι ιστορικά σταθερές και δεδομένες φυσιολογικές λειτουργίες, αλλά κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένες διαδικασίες. Όμως δεν είναι ο 5ος αιώνας αυτός που ξαναχτίζεται με πιστότητα στην Ακρόπολη, γιατί αν ήταν, θα έπρεπε να βαφτούν πολύχρωμα όλα τα μνημεία. Εξάλλου είναι γνωστό πως σε αντίθεση με τους σημερινούς αναστηλωτές, οι άνθρωποι του 5ου αιώνα είχαν συνέστηση της πολυχρονικότητας του βράχου και της ανάγκης υλικά ίχνη από διαφορετικές χρονικές στιγμές να είναι ορατά. Αυτό που ανακατασκευάζεται είναι μια Ακρόπολη της λευκότητας. Μια Ακρόπολη όπως την κατασκεύασαν φιλόλογοι, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι το 18ο και το 19ο αιώνα. Μια Ακρόπολη της απειοκρατικής λευκής εθνικής νεωτερικότητας. Η νεολιθική Ακρόπολη, η Ακρόπολη της εποχής του Χαλκού, η Ακρόπολη όλων των φάσεων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, η μεσαιωνική, η βυζαντινή, η οθωμανική Ακρόπολη, η Ακρόπολη του Ευλυγιά Τζελεμπή, που τόσο τον εντυπωσίασε ώστε να περιγράφει τον Παρθενώνα στο πιο εντυπωσιακό τζαμί του κόσμου, η Ακρόπολη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, η Ακρόπολη των πολλών και διαφορετικών ερμηνεών, χρήσεων και αμφισβητήσεων στη ζωή, στην τέχνη και στη λογοτεχνία, δεν έχουν θέση σε αυτή τη μονοχρονική, στενή, αποικιοκρατική αφήγηση, ούτε στο χώρο τον ίδιο, ούτε και στο μουσείο της Ακρόπολης. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για την Ακρόπολη για ένα ακόμα λόγο. Η Ακρόπολη λειτουργεί μετωνυμικά για όλο το ελληνικό φαντασιακό όραμα, όχι μόνο για το μνημείο. Μια εξαγνισμένη, ιεροποιημένη, αποκαθαρμένη Ακρόπολη, απαλλαγμένη από τις αράχνες, όπως το έθεσε ο σημερινός αναστηλωτής της σε μια συζήτηση, συνιστά το μοντέλο του υλικού μνημειακού πολιτισμού, του δημόσιου χώρου και εν τέλει της κοινωνίας, όπως αυτή η λογική την οραματίζεται. Με άλλα λόγια, δίχως ιστορία, δίχως επιμειξίες, δίχως ξένα στοιχεία, εισαγωγικά,
δίχως τα ίχνη των ανθρώπων, πολλών ανθρώπων και των πολλών πολιτισμών που πέρασαν από τον τόπο αυτό. Αυτή η μνημιακή δυστοπία υλοποιείται στο βράχο εδώ και δεκαετίες, αν όχι εκατοντάδες χρόνια. Και αυτή την κοινωνική μνημιακή δυστοπία θα πρέπει να αποτρέψουμε. Αν λοιπόν με ρωτάτε τι θα πρέπει να αλλάξει στην πολιτική για τα μνημεία, η απάντησή μου είναι τα πάντα. Θα πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους, τους οδηγούς σπουδών και τα πλαίσια που ξεχωρίζουν τα μνημεία και τα υλικά κατάλοιπα σε αρχαία, βυζαντινά και νεότερα, θέτοντας από την αρχή τους όρους και τα όρια νοηματοδότησής τους, και όπου αρχαία φυσικά νοούνται κυρίως τα αρχαία της κλασικής αρχαιότητας. Να αλλάξουμε τις ανθρωποκεντρικές και τεχνοκεντρικές λογικές που βλέπουν κατά βάση μόνο μεμονωμένα μνημεία ή σημειακές θέσεις και οικισμούς, αντί για μνημιακά τοπία, στα οποία ο χώρος ευρύτερα, η γεωλογία, η σημερινή χλωρίδα και η πανίδα είναι οργανικά κομμάτια, μέρος της ιστορικότητάς τους και όχι παρήσακτα. Και αυτές είναι θέσεις για τις οποίες αγωνίζονται εδώ και καιρό και χρόνια τα κινήματα πόλης γύρω από αρχαιολογικά τοπία, ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και αλλού. Να αλλάξουμε ακόμα τις αντιλήψεις που δεν αναγνωρίζουν την ενασχόληση με τη σημερινή υλικότητα ως αρχαιολογία. Μια πως είναι γνωστό και υπάρχει στο νόμο, οι αρχαιότητες σταματούν το 1830. Να αλλάξουμε τις αφηγήσεις, εκθεσιακές, μουσιακές, εκπαιδευτικές και άλλες, που αναπαράγουν τον δυτικοκεντρισμό, τον ευρωκεντρισμό, την πατριαρχία και τη λευκή ανωτερότητα, αφηγήσεις που δεν έχουν χώρο για τις πολλές διαφορετικές οντότητες, πολιτισμικές, φιλετικές, εθνοτικές ή άλλες, που συγκροτούν το νεοελληνικό φαινόμενο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Έχω συγκεντρώσει πάρα πολλά πράγματα. Μία διευκρίνηση θα ήθελα. Επιμένεις πάρα πολύ στο εθνικό-αποικιακό αφήγημα ή αποικιακό-εθνικό. Το αποικιακό αυτό από πού προέρχεται, πώς το χρησιμοποιείς? Το χρησιμοποιώ με την έννοια της αποικιακότητας ως συνθήκη της νεωτερικότητας, με την έννοια του ότι τα εθνικά πλαίσια, οι εθνικές αφηγήσεις, τα εθνικά οράματα δημιουργήθηκαν στα πλαίσια μιας αποικιακής λογικής. Όσον αφορά την Ελλάδα, μπορούμε να μιλήσουμε καταρχήν μια αποικιοποίηση του ιδεατού, των ιδεών. Μην ξεχνάμε τη δημιουργία μιας ιδεολογίας με κέντρο την κλασική αρχαιότητα σαν προγονική κληρονομιά της Ευρώπης, σαν τον καταγωγικό μύθο της Ευρώπης, και αυτό ουσιαστικά ήταν η αρχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ενσωμάτωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κόσμο και στο δυτικό κόσμο. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε και για την αποικιοκρατία γενικότερα, σαν υλική συνθήκη, σαν διαδικασία, στην οποία η Ελλάδα συμμετείχε φυσικά έμεσα, επειδή δεν ήταν η ίδια απικία με την κλασική έννοια, αλλά απικιοποιήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό κόσμο, και μετά φυσικά και η ίδια απικιοποίησε, όπως ξέρουμε, άλλους χώρους μέσα από αυτή την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού μύθου της λευκής ανωτερότητας σε ένα μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάμε στο κάτω-κάτω ότι η κλασική αρχαιότητα αυτή η ίδια δομήθηκε σαν ανώτερη σε σχέση με άλλα παρελθόντα με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς άκουγα συνέχεια το αποικιακό και ήθελα να δω πώς το εννοούσε, σε ποιο πλαίσιο ήταν. Δηλαδή ως μια συνθήκη της νεωτερικότητας, αν κατάλαβα καλά. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Μαρία Ανδεατράκη Λαζάκη, η οποία έχει μια τεράστια εμπειρία στην διαχείριση, στην πολιτική των μνημείων. Διδάκτορας αρχαιολογίας, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα είναι επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Βλαζάκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδώ και περίπου 40 χρόνια γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα μνημείων και τοποθεσιών, θεσμός που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οίκονος.
Ο φετινός θεματικός άξονας με τίτλο «Πολυσύνθετα παρελθόντα από ποικιλόμορφα μέλλοντα» οδηγεί σε κριτική εξέταση του παρελθόντος ως πηγής γνώσης για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Μετά τις κέρυες προσεγγίσεις και τοποθετήσεις που προηγήθηκαν, ο δικός μου ρόλος είναι μάλλον άχαρος, αλλά και αναγκαίος, καθώς πρέπει να περιοριστώ στην Ελλάδα του σήμερα και να τοποθετηθώ στα εξής ερωτήματα. Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα στην Ελλάδα η πολιτιστική κληρονομιά στον τομέα των μνημείων και προστατευόμενων τόπων? Πώς εφαρμόζεται η προστασία, διασφάλιση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή πώς θα έπρεπε να εφαρμοζόταν? Εν τέλει, με ποιο τρόπο ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη και η πολιτεία για την ποικιλομορφία και τροτότητα των μνημείων και τόπων και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή, όπως έχει διατυπωθεί ο σκοπός της καθιέρωσης της Παγκόσμιας ημέρας μνημείων και τοποθεσιών? Λύβομαι για ορισμένες καταστάσεις που θα παραθέσω και μακάρι να μπορούσα να μιλήσω διαφορετικά, όπως σε παλαιότερους εορτασμούς. Όμως η πραγματικότητα είναι εδώ, μπροστά μας. Πώς αντιμετωπίζεται λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά στον τομέα των μνημείων και προστατευόμενων τόπων? Βεβαίως, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού προσπαθούν, όπως πάντα, να είναι οι προστάτες και θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς με όπλο τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου. Προσπαθούν. Δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουν πάντα. Δυστυχώς σήμερα, μέσα σε ένα αλλοπρόσανο κλίμα πανδημίας, καραντίνας, με εκατόμβες νεκρών καθημερινά, μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, φόβου αλλά και θυμού, αυτό που εισπράττει κανείς από την ηγεσία του τόπου είναι μια αλόγιστη βιασύνη να υλοποιηθούν έργα όπως, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, να εντάσσονται μελέτες και έργα χωρίς έγνοια αν οι υπηρεσίες προλαβαίνουν να τα εκτελέσουν σωστά, απλώς να ικανοποιείται η καινοδοξία της ηγεσίας ότι αυτή τα ανήγγειλε και τα ξεκίνησε, ότι θα αφήσει το όνομά της, ανεξάρτητα αν τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη πάρει το δρόμο τους με σύνεση και προσεκτικούς ρυθμούς και με γνώμονα ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Οι ρυθμοί αλλάζουν, επιστρατεύονται ιδιωτικά ιδρύματα ως δωρητές για έργα επιμνημείων, με πρόσφατο περίτρανο παράδειγμα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών, το εμβληματικότερο μνημείο της χώρας, όπου ανέκαθεν, για λόγους ηθικής αρχής, κάθε δαπάνη χρηματοδοτείται από το δημόσιο και τα ευρωπαϊκά προγράμματα από Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους. Εδώ είναι τόσοι σπουδοί, ώστε για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, επιχειρούνται διοικητικές παραλήψεις και παραμερίζεται η νομοθεσία ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα σήμερα να καταγγέλλονται ως μη σύνομες οι ενέργειες αυτές και τα υλοποιηθέντα έργα επί του μνημείου ως θερούμενα νομίμου ερίσματος. Η περίπτωση της Ακρόπολης έχει πολλά κοινά με την περίπτωση του σημαντικού μνημείου στον Λόφο Καστά της Αμφίπολης. Μεγάλη βιασύνη και εκεί, ακυρώνοντας τον αρχαιολογικό τρόπο ανασκαφής, εμπλέκοντας τον τότε Πρωθυπουργό, ένα ακραίο επικοινωνιακό παιχνίδι μέσω των ΜΜΕ και ποιο το αποτέλεσμα, το μνημείο κινδύνευσε και πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες χάθηκαν. Ευτυχώς, κατά το διάστημα 15 με 19, πραγματοποιήθηκαν εσπεσμένα έργα προστασίας και μελέτες ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν. Σήμερα, καθώς είναι πασιφανές ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν μπορούν να τηρηθούν λόγω της κατάστασης που είχε περιέλθει το μνημείο, μας ανακοινώνουν, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, ότι το έργο πρέπει να γίνει με προσοχή, σεβασμό και ολοκληρωμένα. Κορυφαίο παράδειγμα ανατροπής του έργου προστασίας ενός μοναδικού μνημιακού συνόλου είναι η περίπτωση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Με σεβασμό ως προς την αναγκαιότητα της ένταξης ενός αρχαίου μνημείου σε ένα σύγχρονο έργο, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή, είχε εξευρεθεί λύση διατήρησης των αρχαιοτήτων κατά χώραν, τεχνικά απολύτως εφικτή. Παρότι είχε δρομολογηθεί η λύση αυτή,
πού βρισκόμαστε σήμερα, να περιμένουμε με αγωνία την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το αν θα κατακαιρματιστεί και αποδομηθεί το σύνθετο αυτό μνημιακό σύνολο ή αν τελικά επικρατήσει το νόμιμο και αυτονόητο και ηθικό για το οποίο φωνάζει όλη η διεθνής κοινότητα με προμετωπίδα το ψήφισμα του ΙΚΟΜΟΣ. Και προς τι όλη αυτή η ανατροπή, ούτε καν τους λόγους χρονικής ταχύτητας που επικαλούνται δεν προσεγγίζουν. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό ανακοίνωσε ότι το μετρό θα λειτουργήσει το 2023 χωρίς το σταθμό Βενιζέλου. Τι να πει κανείς και για άλλα μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους, όπως τον τύμβο των Σαλαμινομάχων, τους δεσμότες του Φαλήρου, τα αιωλικά πάρκα στην Κοιλάδα των Μουσώνης, στην Άξο και τη Μάνη, όπου εκεί μάλιστα παραβιάζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις ανεξέλεκτες πλέον υπερμεγέθεις κατασκευές στο ελληνικό, τον καταδυτικό νόμο σε σχέση με αρχαία ναυάγια, τον ακυρωμένο ιστορικό τόπο της Πυρκάλ στην Ελευσίνα, τα μνημεία στο λόφο Καστέλη Χανίων. Ή για τη συχνή πλέον καταπάτηση παράκαμψη διατάξεων του ισχυρού αρχαιολογικού νόμου που εκπορεύεται από το Σύνταγμα με χαρακτηριστική την περίπτωση του άρθρου 7, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο όλα τα κίνητα μνημεία του Δημοσίου πρώτου 1830, αλλά και τα νεότερα μνημεία, τα μουσεία και τα κίνητα εν γέννη του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, καθίστανται αμεταβίβαστα, ακατάσχετα και ανεπίδεκτα χρησιμοποιίας, τίθενται δηλαδή εκτός πάσης συναλλαγής. Ενώ η διοίκηση και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από το δημόσιο. Για την επίτευξη του λεγόμενου καλού επενδυτικού κλίματος και όχι της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές που διευκολύνουν και επιταχύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σε βάρος του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο έχουν όλοι οι πολίτες κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα. Ο κίνδυνος της αποσύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις κοινωνικές αξίες της, η αντιμετώπιση του πολιτισμού γενικά ως οικονομικού μεγέθους περιοριστικά και των μνημείων ειδικά, άλλοτε ως παράγοντα υπεραξίας με όρους ελεύθερης αγοράς και άλλοτε ως τροχοπέδης επενδυτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την αλαζονία, τη ματαιοδοξία, την εσφαλμένη αντίληψη περί δωρεάς και χορηγίας, την αδιαφάνεια, όλο αυτό το επικίνδυνο και εκρηκτικό κοκτέιλ καταλήγει σε εμπορευματοποίηση των πολιτιστικών αγαθών, υλικών και άειλων, ακινήτων και κινητών. Τα μνημεία εύθραυστα και αναντικατάστατα, τα οποία εκφύσεως εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς, αξίζουν και απαιτούν χρόνο, μεγάλη υπομονή, προσεκτική φροντίδα, σταθερό βηματισμό, σύνεση, σεβασμό, νυφαλιότητα και σεμνότητα, συνέπεια και συνέχεια, μέσα σε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και δημοκρατικότητας, όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν όλοι επιτέλους, γιατί η άμεση βλάβη ενός μνημείου δεν είναι αναστρέψιμη και η έμεση εμπεριέχει πολλούς κινδύνους και μπορεί να καταλήξει και αυτή σε άμεση. Σήμερα, μπροστά στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, το κατεπήγον είναι η θωράκιση των μνημείων και των χώρων, φυσικών και ιστορικών, και η στροφή στους θεμελιώδεις δημόσιους σκοπούς μιας βιώσιμης ανάπτυξης με όρους αειφορίας, με αμοιβαίο σεβασμό του αρχαίου και του παλαιού με το σύγχρονο και όχι στη στρεβλή αντίληψη μιας ανάπτυξης και ανάδειξης όπου ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ο καταστροφέας. Σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική σημασία των μνημείων και προστατευόμενων τόπων ως πολιτιστικών αγαθών, αποτελεί ατομικό και συλλογικό δικαίωμα η ενίσχυση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης όλων σε αυτά. Με πηγή γνώση στο παρελθόν, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως υπέρτατου κοινωνικού αγαθού που ολοένα κερδίζει έδαφος μαχητικά και διεκδικητικά στον χώρο των επιστημόνων και στην κοινωνία των πολιτών, είναι η ελπίδα, η εναλλακτική πρόταση, το συγκριτικό πλεονέκτημα για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλαζάκη. Μήπως μπορείτε να μας ξαναπείτε τι λέει το άρθρο 7
γιατί ήταν αρκετά σημαντικό και ίσως και πού κατά τη γνώμη σας το άρθρο 7 αυτή τη στιγμή με κινδυνεύει ή προσπερνάτε με κάποιο τρόπο. Να σας το ξαναπώ. Ναι, ναι. Όλα τα ακίνητα μνημεία του Δημοσίου πριν το 1830, αλλά και τα νεότερα μνημεία, τα μουσεία και τα ακίνητα εν γέννη του Δημοσίου, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, καθίστανται αμεταβίβαστα, ακατάσχετα και ανεπίδεκτα χρησιμοποιίας, τίθενται δηλαδή εκτός πάσης συναλλαγής, ενώ η διοίκηση και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από το Δημόσιο. Αυτό ακριβώς είναι μία τροπολογία που έγινε τον Μάιο του 2019 στο άρθρο 7, για να, μέχρι τότε ίσχυε για τα ακίνητα μνημεία του Δημοσίου πρώτου 1830, τώρα μπήκαν και τα νεότερα μνημεία και τα μουσεία και τα ακίνητα των μουσείων ή των κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού να είναι ανεπίδεκτα χρησιμοποιίας και εκτός πάσης συναλλαγής, να μην μπορούν να δοθούν σε άλλους φορείς. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχουμε το θέμα των αρχαίων ναυαγίων που θα μπορούν οι ιδιώτες να κάνουν τις καταδύσεις. Εδώ έχουμε το θέμα του Φιλοπάπου, αρχαιολογικός χώρος, που πρέπει με βάση αυτό το άρθρο να διοίκηση και διαχείρισή τους να ασκείται αποκλειστικά από το Δημόσιο. Είναι οι περιπτώσεις που στο παρελθόν δημιούργησαν μεγάλα θέματα, όπως πωλήθηκαν τα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν μπει στο Ταμείο... Στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, έχουν και στον υπερταμείο μουσεία όπως το Νομισματικό Μουσείο. Δηλαδή αυτή ακριβώς η τροποποίηση αυτή τη στιγμή προστατεύει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα κτίρια και τα νεότερα μνημεία που τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν μπορούν ποτέ να δοθούν σε ιδιώτες για να τα διαχειριστούν, είτε όπως είναι σήμερα, είτε όπως είχε προκύψει στο παρελθόν με τους δανειστές και τις πιέσεις του δεχόμενου. Ίσως επανέλθουμε σε αυτό, αλλά ας περάσουμε πρώτα στην κυρία Αυγερινού και έχουμε ήδη και κάποιες πρώτες ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να πάρουμε στη συνέχεια. Η Σοφία Αυγερινού Κολόνια είναι ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων στο MEP, με τεράστιο ερευνητικό και διδακτικό έργο, ανάμεσα στα άλλα σε ζητήματα πολυδομίας, χωροταξίας, αλλά δεν ξέρω καν πού να αρχίσουμε την κυρία Αυγερινού με όλα όσα έχει κάνει. Έχει υπάρξει εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Εκτελεστικού Γραφείου του ICOMOS ανάμεσα στο 2008 και στο 2017 και τώρα είναι μέλος της Ακαδημίας ICOMOS. Ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων τα χρόνια 2010 με 2018 και τώρα είναι επίτιμο μέλος της. Είναι μέλος και αντιπρόεδρος του ελληνικού ICOMOS. Σοφία, εγώ το προφέρω γαλλικά και όχι ICOMOS. Ο λόγος δικός. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και για την πολύ σημαντική εμπειρία που αυτή τη στιγμή καταγράφουν οι συνομιλητές μας στην απόψινή συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μία διαπίστωση, την οποία καταγράφει και η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά, ότι είτε η υποβάθμιση είτε η εξαφάνιση οποιοδήποτε στοιχείου της πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς καθιστά φτωχότερη την κληρονομιά όλου του κόσμου. Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, ξεκινώντας την δική μου παρέμβαση, καθώς έχουμε την επέτειο των 200 χρόνων, να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό
στο ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους. Ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι πρώτες ελληνικές κυβερνήσεις ήταν η επίγουσα ανάγκη να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα και τον εξοπλισμό των πόλεων και οικισμών με δημόσια κτίρια για τις κάθε τύπου κοινωνικές ανάγκες, την πρόνοια, την εκπαίδευση, την υγεία, τις ανάγκες διοίκησης. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια της πρώτης ανασυγκρότησης των ελληνικών πόλεων συμβαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο έντονης ιδεολογικής φόρτισης, όπου αυτό που επιχειρείται είναι να αποκαλυφθεί και να αναδειχθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της εποχής, κυρίως η ιστορική κληρονομιά της αρχαιότητας. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός της Αθήνας σαν πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Μία δεύτερη επιδίωξη ήταν να διαμορφωθούν ορθολογικά και να εξηγιανθούν οι δομημένες περιοχές της Οθωμανικής περίοδου. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουν χαθεί σημαντικά σημάδια και της Βυζαντινής, της Μεσαιωνικής περίοδου, αλλά και της εποχής της Οθωμανικής περίοδου. Επειδή όμως οι ελληνικές πόλεις χαρακτηρίζονται από μια ιστορική συνέχεια και ο δομημένος χώρος τους αποτελεί μια πολυπολιτισμική και επαλήμψιστη γραφή μέσα στο χρόνο, αυτές οι επιλογές δεν άρχισαν να αποδειχθούν αντιφατικές. Μάλιστα, εξελίχθηκαν και σε ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή των πρώτων πολεοδομικών σχεδίων σε ελληνικές πόλεις και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να καθυστερούν τις ενέργειες προστασίας της αστικής κληρονομίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε στη σημερινή συζήτηση. Όμως, εμείς θα θέλαμε λίγο να συζητήσουμε για το μέλλον του παρελθόντος μας. Και η σημερινή μέρα, η φετινή Παγκόσμια Μέρα Μνημείων, όπως και η επέτειος των 90 χρόνων από τον χάρτη των Αθηνών του 1931, ήταν η πρώτη συστηματική προσπάθεια διατύπωσης αρχών προστασίας και αναστήλωσης. Μας δίνουν λοιπόν σήμερα την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τη σχέση μας με την κληρονομιά μας. Αυτό που συνέβη στην Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί η άκρητη ανοικοδόμηση από μία λελογισμένη διαχείριση της κατάστασης που άφησε η καταστροφή. Και εκεί αναδύθηκε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μία πολιτική που να συνδυάζει τις ενέργειες διατήρησης και προστασίας των πολιτιστικών αγαθών με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα μνημείο δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο στοιχείο. Εντάσσεται στο ευρύτερο περιβάλλον του, μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, αποτελεί μαρτυρία ενός ιστορικού γεγονότος ή διαδικασίας. Και αυτό αφορά όχι μόνο στις μεγάλες δημιουργίες, αλλά και στα ταπεινά έργα που έχουν αποκτήσει πολιτιστική σημασία. Όλα θα πρέπει να παραδοθούν αλόβητα στις επόμενες γενιές. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες, οι ειδικοί που συναντήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 και δημιούργησαν το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών, το ΙΚΟΜΟΣ, εισάγοντας από τις αρχές της δεκαετίας του 60 με πρώιμο τρόπο την έννοια της βιωσιμότητας της κληρονομιάς και από αυτήν την επιλογή εμπνέονται σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες ακολούθησαν στη συνέχεια, όπως είναι η Παγκόσμια Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεσπίστηκε το 1972 και από το 1981 αποτελεί και νόμο του ελληνικού κράτους. Η σύμβαση αυτή είναι ένα βαθύτατα πρωτοποριακό βήμα, όχι μόνο γιατί επικύρωσε θεσμικά τις θεωρητικές κατευθύνσεις και τα κείμενα των ειδικών, αλλά γιατί αναγνώρισε πανηγυρικά την ενότητα της φύσης και του πολιτισμού και συνέβαλε και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο σε ένα παγκόσμιο κίνημα για την προστασία, βασισμένο στη δυναμική προσέγγιση της έννοιας της κληρονομιάς.
ακολουθώντας την ανάγκη να παραδοθεί αυτή αλόβητη στις επερχόμενες γενιές, κάτι που αποτελεί και την βασική αρχή της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αηφόρου ανάπτυξης. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά πρέπει να διατηρείται για τις επόμενες γενιές, αλλά να αποδίδονται σε αυτήν επίσης οι κατάλληλες λειτουργίες και χρήσεις που επιβάλλονται από τις σύγχρονες συνθήκες. Ενώ ο πολιτισμός αναγνωρίζεται σαν ένα σύνθετο, περίπλοκο σύνολο κοινωνικών δομών, τρόπων ύπαρξης και ζωής, δοξασιών και αντιλήψεων, τεχνογνωσιών και καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς περνούν τα χρόνια και η έρευνα προχωρά, διευρύνεται και εμπλουτίζεται. Εισάγεται η κοινωνική πολιτιστική προσέγγιση της. Η έννοια των πολιτιστικών τοπίων, της βιομηχανικής κληρονομιάς, της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι οι τεχνογνωσίες, τα αστικά πολιτιστικά τοπία, η έννοια της διαφορετικότητας, η οποία βρίσκεται και στο επίκεντρο της συζήτησης για τη σημερινή μέρα, για το φετινό γιορτασμό. Και τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει η συμμετοχή και η συνένεση των τοπικών κοινοτήτων. Η ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία της προστασίας. Η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί σταδιακά προωθητική δύναμη για την αναπτυξιακή διαδικασία. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη χωρίς τον πολιτισμό. Ενώ η πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται σαν βασικός πόρος, ο οποίος δεν είναι ανεξάντλητος, δεν είναι αναλώσιμος. Είναι μέρος του αστικού οικοσυστήματος που θα πρέπει να προστατεύεται αυστηρά. Η έννοια της αηφόρου ανάπτυξης αποκτά τόσο μεγάλη σημασία που πολλές οδηγίες για το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις προστασίας βασίζονται πλέον όλο και περισσότερο σε πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της αστικής επέκτασης και τη διατήρηση της αστικής κληρονομιάς και του μνημιακού πλούτου. Τα τελευταία χρόνια, κατά την τελευταία δεκαετία θα λέγαμε κυρίως, εισάγονται νέες παράμετροι που διαμορφώνουν τη σημερινή συγκυρία. Αυτές είναι η ανεξέλεγκτη πλέον ανάπτυξη και η αστική επέκταση που επηρεάζουν εκτός από τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, γιατί δημιουργείται μία μετακίνηση πληθυσμών, αλλά και αντίστοιχες επιπτώσεις. Η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού που μας αφορά στη σημερινή συζήτηση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μνημεία, ο πολιτιστικός πλούτος είναι αντικείμενο τουριστικού ενδιαφέροντος, η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια υγειονομική κρίση που είναι το φαινόμενο της τελευταίας χρονιάς. Η ανεξέλεγκτη αύξηση των αστικών περιοχών δημιουργεί νέα κοινωνικά δεδομένα, τις εμπλουτίζει και τις καθιστά πολιτισμικές. Όμως πέραν της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, έχουμε δύο επικίνδυνες συνέπειες που είναι πιθανά να καταστρέψουν το ιστορικό αστικό τοπίο και να οδηγήσουν στον εξευγενισμό του ιστορικού πυρήνα των πόλεων και των οικισμών. Η επέλεση του τουρισμού με προτίμηση της ιστορικές πόλεις, στις κεντρικές περιοχές, οικισμούς ιστορικούς, είναι φαινόμενο δυναμικό. Χρειάζεται επιγόντως κανονισμούς διαχείρισης, διατήρησης και πολιτικής. Η σχέση μεταξύ μονίμων κατοίκων και επισκεπτών αλλάζει την εικόνα υπέρ των επισκεπτών και διαφοροποιεί την κοινωνική δομή. Η κλιματική αλλαγή που προέρχεται από κακή διαχείριση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αστικοποίηση εμφανίζεται ως πολλαπλασιαστής απειλών που επιβαρύνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την πολιτική αστάθεια και τις κοινωνικές εντάσεις. Οι επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν ή να επιδεινωθούν από την κλιματική αλλαγή απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως τις πόλεις, τους οικισμούς, τα ιστορικά αστικά τοπία. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από τον COVID-19
είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία με την αλλαγή των συνθήκων εργασίας και των τόπων κατοίκησης. Ιστορικές πόλεις, κομοπόλεις, ιστορικά αστικά τοπία, που ήταν ιστορικά συνεκτικές κατασκευές του ανθρώπου, σήμερα δεν πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και επιζητείται νέα διαχείρισή τους. Στο πλαίσιο όλων αυτών των μεταβαλλόμενων συνθήκων, διάφοροι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και άειλες αξίες, όπως το πνεύμα του τόπου, η χρήση των ιστορικών αστικών τοπίων, ο ρόλος του δημόσιου χώρου στην αστική ζωή, οι κάθε τύπου διαφορετικοί κοινωνικοί χαρακτήρες και ταυτότητες καθίστανται ευάλωτες. Πρέπει να προστατεύονται, να καταγράφονται και να αποκωδικοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε υπερχόμενη σχεδιαστική δράση που θα πρέπει να διακινηθεί. Πόλεις και αστικές περιοχές αποτελούν πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές δομές στο πλαίσιο της σημερινής περίπλοκης και γοργά μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, απαιτώντας μια διεπιστημονική και πολυεπιστημονική προσέγγιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο COVID-19, καθώς και άλλες πιθανές καταστροφές ή ενδημικές καταστάσεις, έχουν αλλάξει βαθιά τον αστικό τρόπο ζωής, ειδικά στην περίπτωση των ιστορικών πόλεων των αστικών περιοχών, και απαιτείται να αναπτύξουμε νέα εργαλεία για δράσεις προσαρμογής από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επίσης. Με αυτή την έννοια, πρέπει να εφαρμόσουμε νέες στρατηγικές, να διαφυλάξουμε τις αξίες των ιστορικών πόλεων και τοποθεσιών τους, καθώς και την ένταξή τους στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της εποχής μας. Να διασφαλίσουμε το σεβασμό των υλικών και άλλων αξιών της κληρονομιάς, καθώς και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ανταυτού όμως, αντιμετωπίζουμε σε ένα πλαίσιο πανδημίας επίγουσες αντιμετωπίσεις αναπλάσεων, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Βλαζάκη νωρίτερα, όπως είναι η περίπτωση του Ελληνικού, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το συγκρότημα Πυρκάλ, που είναι μια πρόσφατη, πολύ πρόσφατη ανακοίνωση, χειρισμοί δημοσίων χώρων οι οποίοι είναι συζητήσιμοι, όπως είναι αυτό που συμβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Λόφο του Στρέφη, προχθές ανακοινώθηκε η Ακαδημία Πλάτωνος και τελευταία η επίσπευση των κατεδαφίσεων των ετοιμόρροπων κτηρίων. Σοφία, να σε παρακαλέσω να κοιτάξεις λίγο το χρόνο σου. Τελειώνω. Ωραία, ευχαριστώ. Νέες πόλεις πάνω σε παλιές. Αρχαιολογικοί χώροι που αντιμετωπίζονται με αμηχανία και συχνά ως εμπόδια και λειτουργικά κενά, ενώ εκκρεμούν τα ερωτήματα. Τι και πώς προστατεύεται και ποιος το προστατεύει. Τι χρειάζεται και τι πρέπει να γίνει. Τεκμηρίωση της ιστορικότητας με όλα τα υλικά και άλλα στοιχεία που τη συγκροτούν, διαφορετικότητες και ιδιαίτερες κοινωνικές πλευρές, καταγραφή όλων των ουσιωδών δεδομένων που θα πρέπει να διασωθούν ώστε να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές, να εφαρμοστούν μέθοδοι διαχείρισης της κληρονομιάς που θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης προστασίας, η βιώσιμότητα να αποτελέσει μια δυναμική δημιουργικότητα στη βάση της κοινωνικής συνένεσης και συμμετοχής και να διαμορφωθούν αναγκαίες δομές και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών που αποφασίζουν, των ειδικών που προτείνουν, των πολιτών που μοιράζονται την ευθύνη για την κληρονομιά. Συνειδητοποιούμε πλέον την ανάγκη να υιοθετούνται οι μέθοδοι διαχείρισης της κληρονομιάς που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης προστασίας τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ερώτημα είχα όσο σε άκουγα. Μιλάς κάποια στιγμή και για το, νομίζω, πολιτιστικό τοπίο, το είπες. Έχουμε νομοθεσία που προστατεύει το τοπίο ως τοπίο στην Ελλάδα? Θα έλεγα ότι μάλλον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν και η Ελλάδα έχει κυρώσει τη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι τέτοιο και εδώ είναι ένα θέμα, όπως είπα νωρίτερα, τι προστατεύεται και ποιος το προστατεύει.
το τοπίο το καταλαβαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού βάσει της νομοθεσίας του σαν πολιτιστικό τοπίο, αλλά συχνά είναι μια σύνθετη παράμετρος, γιατί είναι και φυσικό τοπίο και εκεί εμπλέκεται αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου. Μάλιστα. Και τα πράγματα γίνονται λίγο περίπλοκα. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το φυσικό τοπίο είναι μαζί με τα μνημεία, είναι ένα πράγμα. Να σας πω κάτι να χαρείτε. Έχουμε περίπου 3.500 άτομα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις διάφορες πλατφόρμες. Άρα, έτσι είναι μεγάλη η ευθύνη η οποία έχετε. Και ήδη έχω μαζέψει αρκετά ερωτήματα. Εγώ προτείνω να κάνω το εξής. Προτείνω να θέσω καταρχάς αυτά τα σχόλια και αυτά τα ερωτήματα που έχουμε. Δεν είναι πάρα πολλά. Να σας τα δώσω σας να τα απαντήσετε ελεύθερα όποιες και όποιοι επιθυμείτε σε αυτή τη φάση και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα. Έχω και εγώ και δύο έτσι και αλλιώς τα οποία δεν έχουν ερωτηθεί. Λοιπόν, σας λέω τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ως ερωτήματα και τα διαβάζω γιατί είναι σημαντικό να τα ακούσουν και όσοι δεν είναι στο Zoom που δεν μπορούν να παράδειγμα να τα δούμε. Ένα πρώτο σχόλιο, με παράκληση ίσως, θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να τεθεί η διάσταση και η σχέση μεταξύ αποικιοκρατίας και εθνικισμού, μιας και ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται καλύτερα από τον βαλκανικό εθνικισμό παρά από μια καθαρή αποικιοκρατική αντίληψη της Δύσης. Δεύτερο, ως ερώτημα, προς τον κύριο Χαμηλάκη συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Αν κατάλαβα καλά, η άποψή σας για την αναστήλωση μνημείων και Δύτης Ακρόπολης είναι ότι έπρεπε να διατηρηθούν ο Φράγκικος πύργος ή το Οθωμανικό τζαμί και ότι η επιλογή των αναστηλωτών να διατηρήσουν τον αρχικό χαρακτήρα του μνημείου είναι άτοπος. Επίσης, η χρήση των μνημείων πλέον δεν είναι η ίδια με την εποχή που αυτά δημιουργήθηκαν. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας. Τρίτο ερώτημα προς τον κύριο Χανιώτη. Αν μπορούσε ο αγαπητός μας δάσκαλος να μας πει για τον ρόλο των μνημείων στη συλλογική μας μνήμη. Και το τελευταίο που είναι σχόλιο, το άρθρο 7 του νόμου 3028-02 παραβιάζεται ευθέως ως προς την επιταγή της αποκλειστικής διαχείρισης από το δημόσιο. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην Ακρόπολη με ανάμειξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, π.χ., με όρους ισότιμης διαχείρισης, κατά δήλωση του Προέδρου του, που αναρτήθηκε ως δελτίου τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, η ανάθεση των μελετών από την Άριοάννα και η εκτέλεση των έργων από το Ιδιωτικό Ίδρυμα είναι παράδειγμα έμεσης διαχείρισης του χώρου από το Ίδρυμα. Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα. Όσο μαζεύουμε και άλλα, θα παρακαλέσω τους ομιλητές, ίσως ο κύριος Χαμηλάκης και ο κύριος Χανιώτης που έχουν άμεσα ερωτήματα να τα απαντήσουν και μετά ας ανοίξουμε τα σχόλια στις υπόλοιπες και στους υπόλοιπους. Ωραία, να αρχίσω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Τα δύο ερωτήματα, τα πρώτα, αφορούν νομίζω αυτά που είπα εγώ. Να αρχίσουμε αυτό σε σχέση με την Ακρόπολη. Η δική μου η προσπάθεια στην παρέμβαση ήταν να θέσω το θέμα ότι ένα μνημείο όπως είναι η Ακρόπολη θα πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίζεται όχι σαν ένα συνάθροισμα μεμονωμένων αρχιτεκτονημάτων, αλλά σε ένα μνημειακό τοπίο στο σύνολό του. Σαν μια, όπως έχουμε ήδη πει και άλλοι ομιλητές και η κυρία Βιεννού, μιλάμε για τοπίο και όχι για μεμονωμένα αρχιτεκτονήματα. Νομίζω ότι αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κατανοητό, ακόμα και από αυτούς που έχουν ενλευκότη διαχείριση του χώρου εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο ήταν να θέσω το θέμα ότι αυτές οι καταστροφές ουσιαστικά, μίλησα για βία, μίλησα για καταστροφές, είναι μεν ιστορικά εξηγήσιμες. Η καταστροφή του τζαμιού του Παρθενώνα φυσικά είναι ιστορικά εξηγήσιμη από το νέο ελληνικό κράτος, από τους βαβαρούς, τα φον Κλέντζε, που άρχισαν τη διαδικασία εκαθάρισης της Ακρόπολης. Η καταστροφή του Μεσαιωνικού πύργου ήρθε αργότερα, το 1875, και προκάλεσε αρκετές συζητήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Στη φάση λοιπόν αυτή, στην υστερότερη φάση, στα μέσα του 19ου αιώνα, ήδη το ελληνικό εθνικό αφήγημα έχει τροποποιηθεί. Ήδη ιστορικοί, όπως ο Ζαμπέλης και ο Παπαρηγόπουλος, θέτουν το θέμα των μέσων χρόνων, του μεσαιωνικού ελληνισμού, του βυζαντινού ελληνισμού και μνημεία άλλων εποχών αποκτούν επίσης
εθνική σημασία και αποκτούν επίσης εγκυρότητα και σημασία σαν υλικά κατάλοιπα ενός παρελθόντος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη διάσταση και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παρεμβάσεις που έγιναν σαν λίγο πολύ φυσικές, σαν λίγο πολύ αυτονόητες. Όταν θεωρεί κάποιος ότι η Ακρόπολη είναι μόνο ή κατά βάση ή κυρίως μνημείο του 5ου αιώνα, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα αυτοί που έχουν την εξουσία και την, τέλος πάντων έχουν το έργο της Ακρόπολης στα χέρια τους, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερες δημόσιους ελέγχους, πιστεύουν κάτι τέτοιο. Πιστεύουν ότι όταν λένε αρχαίοι, εννοούν τους ανθρώπους του 5ου αιώνα full stop. Κι όμως, ας θυμηθούμε την Ευληθική Ακρόπολη, ας θυμηθούμε τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη, ας θυμηθούμε όλες τις άλλες εκφάνσεις και υλικότητες του μνημείου αυτού και ας θυμηθούμε και ας δούμε τι είδους βία ασκείται όταν όλες αυτές οι άλλες εκφάνσεις θεωρούνται είτε τα περιτώματα των Ορναίων που έλεγε ο Καφταντζόγλου του 1875 ή οι αράχνες πάνω στο αριστούργημα του Ντοστογεύσκη που έλεγε ο κύριος Κορέ του 1992. Μιλάμε δηλαδή μια εντελώς διαφορετική λογική του τι είναι μνημείο, τι είναι υλικότητα, τι είναι χρόνος και τι χρειάζεται ουσιαστικά φροντίδα. Και... Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Σύντομα για το δεύτερο. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο η Ελλάδα έχει απικιοποιηθεί ή όχι. Φυσικά όλοι οι μελετητές δεν μιλούν για την Ελλάδα ως απικία με την έννοια που μιλάμε για την Ινδία ή για απικίες στην Αφρική. Μιλάμε για μια διαδικασία απικιότητας και απικιοποίησης. Να θυμίσω μελετητές όπως το Στάθη Γουργουρή, το Βαγγέλη Καλότυχο, το Μάικλ Χέρτσφελντ που μιλάει μάλιστα για κρυπτοαπικιοποίηση και κρυπτοαπικία, που είναι στην κουβέντα ήδη γίνεται και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για εθνικισμό, μιλάμε και για διαδικασίες που είναι στενά συνδεδεμένες με τη λογική της απικιοποίησης. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι η Ελλάδα η ίδια ουσιαστικά απέκτησε η ίδια στα ιστερότερα χρόνια απικιακές βλέψεις. Αυτό που έγινε στον πόλεμο της Μικράς Ασίας ήταν μια απικιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου και μέσα από την αρχαιολογία. Είναι γνωστά εξάλλου στους ιστορικούς της παρέας. Είναι λοιπόν αρκετά πολύπλοκη η συζήτηση περί απικιοκρατίας και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να την κάνουμε και αυτή. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί βέβαια θα είχα και να προσθέσω κάτι και δεν ξέρω, Γιάννη, πώς είναι αυτό. Ακόμα και αυτό είναι αρκετά γνωστό. Ακόμα και η δημιουργία της Ελλάδας ως κράτος εμπλέκεται άμεσα στα απικιοκρατικά σχέδια των Ευρωπαίων. Δηλαδή, ακόμα και η γέννηση της Ελλάδας συνδέεται με την απικιοκρατία. Παίζει ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα ή κάνει λάθος εκεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, νομίζω. Κύριος Χανιώτης. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι που νομίζω στη συζήτησή μας δεν έγινε απόλυτα καθαρό, επειδή μιλάμε πάρα πολύ για την πολιτιστική κληρονομιά. Μνημείο δεν είναι μόνον η πολιτιστική κληρονομιά. Μνημεία είναι και αυτά που κάνουμε εμείς μνημεία. Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε μνημεία συνεχώς. Δημιουργούμε τη μνήμη του σήμερα για τις επόμενες γενιές. Και αυτό με φέρνει στη διάκριση που πρέπει επίσης να κάνουμε ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και την πολιτισμική μνήμη. Η συλλογική μνήμη είναι μνήμη δεδομένων τα οποία είτε ζήσαμε οι ίδιοι, είτε έχουμε ακούσει αφηγήσεις από άτομα τα οποία τα έζησαν. Παραδείγματος χάρη, για μένα συλλογική μνήμη είναι, φτάνει τρεις γενιές περίπου, έτσι συνήθως μπορούμε να το δούμε. Είναι όχι μονάχα οι δικές μου οι αναμνήσεις από το 1967 και εξής ή από την δολοφονία του Κένεντι, που είναι το πρώτο γεγονός το οποίο θυμάμαι, αλλά είναι και οι αφηγήσεις για την κατοχή από τη μητέρα μου και οι αφηγήσεις που έχει ακούσει η μητέρα μου για την μικρασιατική καταστροφή από τη δική της τη μητέρα. Γιατί αυτά κάνουν αυτή τη μνήμη ζωντανή. Και υπάρχει μια εντελώς διαφορετική μνήμη, η οποία είναι πολύ περισσότερο συμβολική, πολύ περισσότερο επιλεκτική. Είναι η πολιτισμική μνήμη που αναφέρεται σε γεγονότα μακρινά, τα οποία αποκτούν το χαρακτήρα του συμβόλου, όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση, για την οποία δεν ξέρουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι έγινε στην τάδε Θερμιδόρ της τάδε χρονιάς, αλλά τη συνδέουμε με γενικές έννοιες όπως η ελευθερία, η ισότητα κτλ. Και υπάρχει μια διαφορά για το πώς εντάσσουμε τόσο την πολιτιστική κληρονομιά, όσο και τα μνημεία τα οποία δημιουργούμε οι ίδιοι, είτε στην πολιτιστική, είτε στην συλλογική μας μνήμη. Σας δίνω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του Πολυτεχνείου, το οποίο
είναι ένα κτίριο με μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η σύνδεσή του με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός το έχει καταστήσει κατά κάποιο τρόπο μνημείο. Το μνημείο δεν είναι μονάχα το άγαλμα, μάλλον το κεφάλι το οποίο βρίσκεται στην είσοδό του ή η πεσμένη πύλη, αλλά ο συνολικός χώρος για τη λειτουργία την οποία έχει στη σημερινή κοινωνία. Αλλά αυτό το πολυτεχνείο σταδιακά, όσο προχωράει και γίνεται από συλλογική μνήμη σε πολιτισμική μνήμη, αποκτά συμβολικές σημασίες και τα συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα αρχίζουν να ξεχνιούνται. Γι' αυτόν τον λόγο αναφέρομαι και στην ανάγκη του να κοιτάξουμε και το τι είναι το μνημείο το οποίο δημιουργούμε εμείς, το μνημείο το οποίο δημιουργεί μια κοινωνία, παραδείγματος χάρη το πεδίο του Άρεως που δημιούργησε το ελληνικό κράτος του 1934. Το 1938, επί δικτατορίας Μεταξά, τοποθέτησαν το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντινού, ο οποίος ήταν μια αμφισβητούμενη προσωπικότητα, αλλά τοποθέτησαν εκεί. Στη συνέχεια, λόγω των εκδηλώσεων της ΓΕΣΕ, των προεκλογικών συγκεντρώσεων κτλ., το πεδίο του Άρεως δεν είναι πια αυτό το οποίο ήταν. Έχουμε ένα μνημείο, στο οποίο γίνονται οι καταθέσεις στεφάνων, είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Και πολύ καλά έχουμε, όλες οι κοινωνίες το έχουν αυτό. Είναι ένα μνημείο το οποίο αποδίδει τιμή σε εκείνους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την προστασία της πατρίδας τους. Όμως, αν κοιτάξουμε διαχρονικά την ελληνική ιστορία, αν υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο σταθερά επαναλαμβάνεται, αυτό είναι η μετανάστευση. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πουθενά να υπάρχει το μνημείο του άγνωστου μετανάστη και δεν αναφέρομαι, δεν το λέω αυτό, όχι, δεν το λέω καθόλου δημαγωγικά, οι καημένοι μετανάστες και οι πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται, αλλά το λέω σαν ένα στοιχείο της δικής μας επιλεκτικής συλλογικής μνήμης, η οποία περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνισμού, εκείνου ο οποίος κατοικεί ανάμεσα στην Ιδωμένη και τη Γάβδο, ενώ η ελληνική ταυτότητα, ο ελληνισμός, είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Και αν είχαμε ένα μνημείο για τον άγνωστο μετανάστη, ίσως να αντιμετωπίζαμε διαφορετικά και εκείνους οι οποίοι έρχονται σήμερα σαν μετανάστες, και αυτό το λέω γιατί και εγώ ίδιος είμαι μετανάστης. Όταν έφυγα στη Γερμανία σε ηλικία 22 ετών, δεν είχα καμιά σταδιοδρομία εξασφαλισμένη μπροστά μου. Είχα και αντιμετώπισε όλα τα ρίσκα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι όσοι έφυγαν στο εξωτερικό. Αυτό το λέω σαν ένα παράδειγμα πώς εμείς οι ίδιοι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογική μνήμη. Και το λέω αυτό ακριβώς μέσα στο πλαίσιο του κοινού μοτίβου της σημερινής συζήτησης, που είναι πώς να κάνουμε τη μνήμη πιο πολύχρωμη, πιο περιεκτική. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλώς, επειδή μιλάμε για το μνημείο στον άγνωστο μετανάστη, στο Βέλγιο υπάρχει και θρησκευτική λειτουργία που γίνεται κάθε χρόνο στον άγνωστο πρόσφυγα. Και υπήρχε και στον Καναδά ένα μνημείο στη μετανάστευση. Αλλά εντάξει, φυσικά είναι μια χώρα μετανάστευση, οπότε είναι μια ιδιαιτερότητα εκεί. Το σχόλιο για το άρθρο 7 πάλι, το οποίο ήταν σχόλιο περισσότερο παρά μια ερώτηση στην κυρία Βλαζάκη. Εγώ θα ήθελα όμως να προσθέσω μια ερώτηση σε αυτό. Είδατε και πριν μου κόλλησε το άρθρο 7. Και στην σχολιάστρια, την Έφη Μουγαράκη, που αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, πού παραβιάζεται το άρθρο 7 ως προς την μη ιδιωτικοποίηση με όλες αυτές τις έννοιες, έτσι, των μνημείων και όλων της ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω σας είπα κάποια παραδείγματα. Ναι, ναι. Να τα επαναλάβουμε. Ήταν τον αρχαιολογικό χώρο του Φιλοπάπου. Μάλιστα. Ο οποίος περνάει σε μία διαχείριση. Εταιρεία. Μία εταιρεία του δημοσίου όμως, έτσι. Όχι του δημοσίου. Ιδιώτησε το διαχειριστή στο τέλος. Αυτό το οποίο, διορθώστε με αν το διάβασα λάθος, είναι ότι πρόκειται να γίνει ένα σχήμα. Θα είναι νομικό πρόθεσμο από ιδιωτικού δικαίου, αλλά ως μια δημοτική επιχείρηση. Αλλά διορθώστε με, αυτή είναι η επιχείρηση. Δίνεται σε ιδιώτη αυτό. Επίσης, στον καταδυτικό νόμο του 20, που αρχαία ναυάγια θα μπορούν να είναι επισκέψιμοι χώροι, αλλά θα το διαχειρίζεται την επίσκεψη πάλι ιδιώτης. Μάλιστα.
διαβάσατε προλίγου αυτό που έχει γράψει η κυρία Μουγκαράκη. Ναι, ναι, βεβαίως. Γενικά, το άρθρο 7 διαμορφώθηκε έτσι μετά την μεγάλη ιστορία των 2.300 αρχαίων μνημείων και γενικά ακινήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά που είχαν περιέλθει στο υπερταμείο και που εμείς καταφέραμε οπωσδήποτε και τα αφαιρέσαμε. Αλλά επειδή αυτός ο φόβος ότι μπορεί στο μέλλον να ανοίξει όρεξη σε διάφορους πάλι τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία και τόσο αρχαία όσο και νεότερα να θέλουν να τα διαχειριστούν και να τα αγοράσουν. Μην ξεχνάτε και τα κίνητα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα, που την τελευταία στιγμή τα συγκρατήσαμε και δεν δόθηκαν, και αυτά είχαν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ και δεν πουλήθηκαν. Όλος αυτός ο κίνδυνος και ο φόβος που στο παρελθόν κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να το φανταστεί, επειδή τον είδαμε μπροστά μας, ορατό, με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και αυτή τη στιγμή έχουμε θωρακίσει τα μνημεία και τους χώρους, αλλά όπως σας είπα παραδείγματα, παραβιάζονται. Η θωράκιση αυτή παραβιάζεται. Μάλιστα. Δηλαδή, στον αρχαιολογικό, στη ζώνη Α του αρχαιολογικού χώρου της Σαλαμίνας, του λεγόμενου τύμβου των Σαλαμινομάχων, γίνεται ένα διαλυτήριο πλοίων που ανήκει τελικά στο δημόσιο, γιατί ήταν μέσα σε αυτά τα 2.300 που μεταβιβάστηκαν και έτσι είναι περιουσία του δημοσίου. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Βλαζάκη. Υπάρχει ένα σχόλιο ακόμα από τον Χάρη Λευκυμιάτη. Η ρηχή αντίληψη που επικρατεί σε μεγάλο μέρος τουλάχιστον της οικονομικής κοινωνικής εξουσίας απέναντι στα μνημεία, τους ιστορικούς χώρους, τον πολιτισμό εν γέννη, αντικατοπτρίζεται στις αποσπασματικές, αντιφατικές και εγκληματικές αρκετές φορές πολιτικές απέναντι στην πολιτικιστική μας κληρονομιά. Η παιδεία, η συμμετοχή της κοινωνίας και η αλλαγή του τρόπου που αντιμετωπίζουμε το ιστορικό μας παρελθόν είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος ως σχόλιο. Όμως αυτό επίσης ταιριάζει με ένα ερώτημα που είχα εγώ στην Σοφία Διερινού, γιατί ένα από τα τελευταία πράγματα που είπε Σοφία, ζητάς να διαμορφωθούν αναγκαίες δομές και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών που αποφασίζουν, των ειδικών που προτείνουν, τους πολίτες που μοιράζονται την ευθύνη για την κληρονομιά. Πώς βλέπεις, και πάει λιγάκι στο σχόλιο του κ. Λευκυμιάτη, παιδεία, συμμετοχή κοινωνίας κλπ. Πώς βλέπεις αυτό το ρόλο των πολιτών συγκεκριμένα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Επίσης, να θυμίσω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε σχόλια. Έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Θα πάμε περίπου μέχρι τις 10 παρατέταρτο, πριν δώσουμε το λόγο στην Σιάννα Γνωστοπούλου και στον Πάνο Σκουρολιά. Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Θα λέγαμε ότι χωρίς τη συμμετοχή τους και τη συνευθύνη δεν μπορεί να υπάρξει προστασία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το Διεθνές Οικομός, από πολύ νωρίς, όπως και το ζήτημα της παιδείας και της ευαισθητοποίησης του κοινού, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια συνείδηση για την προστασία, ώστε να μπορούν οι πολίτες να παίρνουν υπεύθυνα θέση απέναντι στα μεγάλα διλήμματα που πολλές φορές θέτει το ζήτημα της προστασίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν δομές που αυτή τη στιγμή εξασφαλίζουν αυτό το διάλογο μεταξύ των τριών μερών. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι μία συζήτηση μεταξύ των όσων αποφασίζουν και των ειδικών. Το κοινό δεν συμμετέχει στις αποφάσεις. Δηλαδή νομίζω ότι δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
παρά το γεγονός ότι παρεμβαίνει το κενό, εκφράζεται, αλλά δεν υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία να μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να επηρεάσει την τελική απόφαση. Ναι, δηλαδή για θεσμοθετημένες διαδικασίες μιλάς αυτή τη στιγμή. Κάτι το ακριβώς αυτό, ναι. Για παράδειγμα, στο σχεδιασμό των πόλεων υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία. Δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή αν δουλεύει ή αν είναι αποτελεσματική δηλαδή ή όχι, αλλά υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία. Στο θέμα αυτό όμως δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και στην Ευρώπη συζητιέται πάρα πολύ, αλλά και παγκόσμια είναι ένα διεθνές αίτημα. Ναι. Yeah. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά στα μουσεία. Έτσι, με ποιο τρόπο τα μουσεία συμπεριλαμβάνουν το κοινό τους σε πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι απλώς πομπή κάποιου πράγματος, αλλά μπαίνουν σε μια συνομιλία, έτσι, διπλή διαδικασία. Και ίσως μας συνδέει και σε αυτό που είπε ο κύριος Χανιώτης στην αρχή. Δηλαδή στην σημασία όχι μόνο του τελετουργικού, το οποίο είναι πάντα γύρω από τα μνημεία, αλλά και το ζήτημα της ιστορικής παιδείας, δηλαδή να μπαίνει κανείς πολύ περισσότερο στο βάθος, όχι προβολή πάντα του μνημειώδους, αλλά όλο αυτό που είναι ιστορική παιδεία από πίσω, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, κύριε Χανιώτη. Μα συνδέει λίγο αυτό, έτσι, και είναι και ένα ερώτημα, πώς γίνεται αυτού του είδους η παιδεία και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό μάλλον είναι θέμα για άλλο πάνελ, γιατί είναι τόσο πολύπλοκο το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία στη μέση εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα, που νομίζω ότι κάθε σύντομη απάντηση σε αυτό δεν θα έδινε αξία την οποία έχει αυτό το αντικείμενο, και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, πέραν από το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε απαραίτητα για να μην αντιμετωπίζουμε τα μνημεία με μια ανιστόρητη τάση, η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει αρκετή μερίδα του κόσμου. Ναι, εδώ πέρα ίσως μπαίνει και ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο μπαίνει επίσης σε όλες και όλους που μιλούν. Είναι όταν μιλάμε για ιστορική παιδεία, γύρω από τα μνημεία κλπ. Κάτι το οποίο λείπει σε όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια συζήτηση για όλες τις άλλες ιστορίες της Ελλάδας. Το είπαμε. Okay. Κύριε Χανιώτη, νομίζω ότι είπατε ρωμαϊκούρες, το είπατε κάπως έτσι. Αλλά όμως είναι και άλλο. Στις ανασκαφές που πήγαινε. Ναι, ωραία. Ωραία. Πέρα από τις ρωμαϊκούρες, τι γίνεται με τα Οθωμανικά. Το ακουμπήσαμε εδώ και εκεί. Τι γίνεται με κάποια λίγα, αυτά τα αραβικά που υπάρχουν. Υπάρχουν τόσοι πολιτισμοί που έχουν περάσει από τότε. Τι γίνεται με τον εβραϊκό πολιτισμό. Εδώ πέρα μικρές προσπάθειες γίνονται να αναδειχθεί ο εβραϊκός πολιτισμός στην Θεσσαλονίκη και ξεσηκώνεται ο κόσμος. Αυτά σχετίζονται με τον τρόπο που έχουμε μάθει να διαβάζουμε την ιστορία, έτσι. Ως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καθαρό πάντα. Έχει μια λευκότητα, όπως το είπε ο Χαμηλάκης, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτι για τη λευκότητα της... της Ακρόπολης, δεν ξέρω, το έγραψα, αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Έτσι, και η λευκή κυριαρχία, νομίζω, το οποίο που δεν είναι μόνο είναι ο λευκός δυτικός, είναι το λευκό μάρμαρο, είναι αυτή η καθαρότητα, την οποία έχουμε μάθει να διαβάζουμε την ιστορία μέσα από αυτά. Νομίζω ο Κώστας ο Στρατής ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Και περιμένουμε πάντα τα σχόλιά σας στις διάφορες πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε, στο Facebook, στο YouTube. Να συνεχίσουμε την συζήτηση. Κώστα, το μικρόφωνο σου. Εξακολουθεί και είναι κλειστό. Τώρα ακούγομαι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έγινε μια αναφορά στην Ακρόπολη και στις διαμορφώσεις που συντελούνται τώρα, αλλά και ευρύτερα, θα ήθελα λίγο έτσι να απλουτίσω τη συζήτηση με την εξής σκέψη, ότι όσον αφορά τις επεμβάσεις που γίνονται σήμερα στα μνημεία, πολλές φορές το παρελθόν που έχει προηγηθεί έχει δημιουργήσει κάποια δεδομένα. Δηλαδή αυτή η εκτεταμένη αποκάθαρση, το βάζω εντός αγωγικά τον όρο αποκάθαρση, αλλά αυτό συνέβη στην πραγματικότητα, της Ακρόπολης από τις μεταγενέστερες φάσεις, είναι κάτι το οποίο ήδη μετά την δημιουργία, την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους άρχισε να συντελείται. Να θυμίσω ότι μία από τις πρώτες πράξεις έτσι ως δημόσιο έργο του κράτους, του ελληνικού, ήταν η αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης,
ως τρόπαιο για την επανάσταση, για την ίδια του ελληνικού κράτους, για την οποία χρειάστηκε να καθαιρεθεί το Οθωμανικό πρωτήγισμα. Δηλαδή, καταδαφίστηκε ένα μνημείο για να αναστηλωθεί ένα άλλο, με το που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Στην πορεία, ανέφερε ο κ. Χαμηλάκης, αποκαθάρθηκε πλήρως η Ακρόπολη με, νομίζω, έτσι εμβληματική πράξη, την καθαίρεση του Μεσαιωνικού Φράγκικου Πύργου. Επομένως, εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα. Αυτό έχει να κάνει τώρα με το τοπίο, δηλαδή με τη διαμόρφωση του τοπίου μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα πεδίο συζήτηση αυτό. Ένα άλλο πεδίο συζήτηση όμως είναι το καθαρά αναστηλωτικό. Και να πω ότι οι προηγούμενες αναστηλώσεις, έχοντας δημιουργήσει προβλήματα στα ίδια τα μνημεία πια, έχουν προκαλέσει και την ανάγκη μιας παρέμβασης. Δηλαδή το έργο ουσιαστικά, το αφιτριακά τουλάχιστον της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης από το 1975 και μετά, υπήρξε η αντιστροφή, η αποκατάσταση αστοχιών παλιότερων επεμβάσεων, του Μπαλάνου και άλλων στα έργα της Ακρόπολης. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα καθαρά αναστηλωτικό, στο οποίο ενδεχομένως πολλές φορές κάποιος πρέπει να κάνει κάτι άμεσα γιατί κινδυνεύει ένα μνημείο να καταδαφιστεί. Πάντα βέβαια με μελέτη, τεκμηρίωση και διαβούλευση, και το οποίο είναι, αν θέλετε, πολλές φορές αρκετά τεχνικό. Υπάρχει όμως ένα ευρύτερο που είναι η διαμόρφωση του τοπίου μέσα αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο δεν είναι αμυγός αναστηλωτικό, είναι ευρύτερο και προσωπική μου άποψη, τη διατύπωσα και σε ένα άρθρο, είναι ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι δεν αναζητήθηκε ακριβώς η μέγιστη δυνατή διεπιστημονική συνένεση πάνω στο έργο αυτό, προκειμένου στη συνέχεια να έρθει η κοινωνική αποδοχή και καταξίωση. Δηλαδή, καλούμαστε όλοι ως κοινωνία, αλλά και οι ειδικοί που δεν είναι αναστηλωτές, αλλά έχουν να κάνουν με τη σύνθεση, με την αισθητική, που είναι επιστήμη. Στην εποχή μας η αισθητική είναι επιστήμη, δεν είναι απλώς άποψη, μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Δεν κλείχτηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους, ενδεχομένως προτάσεις πριν, και όλοι καλούμαστε εκ των υστέρων να τοποθετηθούμε, έχοντας δημιουργήσει λοιπόν πια, αν θέλετε, και πια μεγάλη ένταση γύρω από αυτό το ζήτημα. Σε μια χρονιά που κανονικά η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, τα μνημεία μας, η ιστορία μας, από τα αρχαία, τα μεσαιωνικά, τα νεότερα, θα έπρεπε να μας ενώνουν. Άρα, εγώ θεωρώ ότι εδώ πέρα υπήρξε μια τελώς άστοχη πολιτική διαχείριση του όλου ζητήματος που οδήγησε στα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία όφιλε να οδηγήσει. Ναι. Να κλείσω με αυτό και εμένα ίσως κρατώ από τη συζήτηση δύο έννοιες που πλουτίζουν τη δική μου τη σκέψη. Το ένα είναι η συμμετοχή του κοινού σε αυτά τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ειδικά το κοινό στην εποχή μας. Το κοινό στην εποχή μας έχει και πρόσβαση στην πληροφορία. Έχει σπουδές, έχει υπόβαθρο, έχει άποψη δηλαδή και πρέπει να ακούγεται. Και το άλλο πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα με αυτά που κάνουμε ουσιαστικά διαμορφώνουμε τη μνήμη του αύριο, που αναφέρθηκε από τον κύριο Χανιώτη. Αναδεικνύει, αν θέλετε, αυτό και την ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη μας για τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Ευχαριστώ. Προσθέτοντας αυτό που είπες, υπάρχει ένα σχόλιο από μια σχολιαστή, δεν ξέρω. Οι πολίτες γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πότε γίνεται καταστροφή και πότε όχι. Τα παραδείγματα της Βενιζέλου και της Ακρόπολης είναι χαρακτηριστικά. Οι πολίτες εκφράστηκαν μέσω διαδικτυακών ψηφοφοριών. Τελικά, πάντα στο τέλος, το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός. Έχω δύο ακόμα... κύριε Βλαζάκη, ναι. Όχι, και οι δύο. Έχω όμως, θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μου επιτρέπετε να διαβάσω και τα δύο τελευταία σχόλια και ερωτήματα και να μιλήσετε όλοι για να το κλείσουμε σύντομα. Υπάρχει πρόσφατα η προσπάθεια να θεωρηθεί αισθητική μια επιφανειακή αυθαίρετη εκτίμηση γούστου, αναιρώντας τη σύνταξη της υλικότητας ως έκφραση ιδεών και αντιλήψεων, αλλά και απόρρια ακόμη φυσικών συνθήκων. Αν η έννοια του μνημείου και της μνήμης περνάει πλέον από την ψηφιακή πραγματικότητα και συνεπώς και η μνήμη, αλλά και η νέα σωματικότητα που αυτή τη στιγμή βιώνουμε μέσω αυτής της συνάντησης και ευχαριστούμε, οργανώνεται, διανέμεται και ανακτάται μέσω του πληκτρολογίου. Μήπως να εξετάσουμε την αισθητική ως αντιληπτικό μηχανισμό, έτσι όπως εγγράφεται στα μνημεία και τη μνήμη που οργανώνει σωματικότητα. Το άλλο κατευθείαν στον κύριο Χανιώτη. Θα ήθελε ο κύριος Χανιώτης να σχολιάσει την αρχαιοφοβία της αριστεράς στα καθημά, στην Ελλάδα δηλαδή. Και τέλος, και δυστυχώς θα παρακαλέσω ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να τα απαντήσουμε όλα.
Ο Οθωμανικός προμαχώνας είχε χτιστεί με τα μάρμαρα του Ναού της Νίκης. Βάζουμε κάπου ένα χρονικό όριο όταν μιλάμε για αναστήλωση. Με την ίδια λογική, μέχρι και η σταθμή του μετρό είναι μνημεία σύγχρονου πολιτισμού. Να παρακαλέσω όλες και όλους να απαντήσουν σύντομα, σε 2-3 λεπτά, και μετά να ζητήσω πρώτα από τον κύριο Σκουρολιάκο και μετά από την κυρία Γνωστοπούλου να τοποθετηθούν και αυτοί. Πάμε με τη σειρά που μιλήσαμε, κύριος Χανιώτης, κύριος Χαμηλάκης, κύριε Βλαζάκη, κυρία Βιερινού, σύντομα η καθεμία και ο καθένας. Μικρόφωνα. Δεν θα χρειαστώ 3 λεπτά. Σχετικά με την αρχαιοφοβία της αριστεράς, ημέρους της αριστεράς, είναι μια αρχαιοφοβία την οποία διαπίστωσα όχι στον κόσμο, αλλά στην διαχείριση της αρχαιότητας τα τελευταία χρόνια. Μάζεψα μια φορά όλες τις επιτροπές οι οποίες είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες δεν υπήρχε ούτε ένας εκπρόσωπος των αρχαιογνωστικών επιστημών. Δεν υπήρχε ούτε ένας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ούτε ένας στην Εθνική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη Διασύνδεση Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης. Λες και ο τουρισμός δεν είναι ανάπτυξη. Δεν υπήρχε ούτε ένας στο Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δεν υπήρχε ούτε ένας στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Δεν υπήρχε ούτε ένας στη μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο που είχαν ήταν η έρευνα των αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων για την ιστορία της Μακεδονίας. Ούτε ένας εκπρόσωπος αρχαιογνωστικών επιστημών. Αυτό είναι μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, παραδοσιακά η αριστερά είχε μερικά από τα πιο φωτισμένα μυαλά στη μελέτη της αρχαιότητας. Αναφέρω σαν παράδειγμα τον Δημήτρη Γλινό, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος έγραψε τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Και αν δεν είχε πεθάνει το 1943, ενδεχομένως θα ήταν και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Βουνού. Αναφέρομαι στον Θεοδωρίδη, από τον οποίο γενιές έμαθαν την αρχαία φιλοσοφία και ούτω καθεξής. Ένα σχόλιο θα ήθελα μονάχα να κάνω στο τέλος για αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν σχετικά με την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη για μένα δεν είναι μνημείο. Η Ακρόπολη για μένα είναι ένα σύνολο αρχαιολογικών καταλήπων. Μνημείο την κάνουμε εμείς. Την κάνουμε εμείς ακριβώς με αυτές τις επιλεκτικές επεμβάσεις, οι οποίες την παρουσιάζουν στις επόμενες γενιές με μια συγκεκριμένη μορφή. Αυτές οι επεμβάσεις γινόντουσαν διαχρονικά στην ιστορία της, παραδείγματος χάρη όταν την εποχή της Ρωμαιοκρατίας, αγάλματα τα οποία υπήρχαν εκεί, τους γύριζαν απλώς στη βάση στην άλλη πλευρά, έγραφαν μια καινούργια επιγραφή και την αφιέρωναν σε έναν Ρωμαίο. Έχει γίνει μια κάθαρση της Ακρόπολης ακριβώς μέσα σε αυτή τη διαδικασία που είναι η δημιουργία της μνήμης από μια κοινωνία για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γιάννης Χαμηλάκης. Νομίζω ότι με το τελευταίο σχόλιο του Άγγελου μου κάνει την πάσα να συνεχίσω την κουβέντα για την Ακρόπολη, να απαντήσω και πολύ πολύ σύντομα σε αυτά που είπε ο κύριος Θέτης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Άγγελο. Μιλάμε για νέα μνήμη ουσιαστικά, αλλά μιλάμε για μια εθνική μνήμη που παίρνει ένα χαρακτήρα αρκετά σοβινιστικό, γιατί θέλει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη οπτική στο σύνολο των αρχαιολογικών καταλήπων για τον οποίο μιλάμε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ ότι μιλάμε και είναι θέμα δημοκρατίας το ότι δεν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση για τις διαστρώσεις και ουσιαστικά αυτό που λέμε landscaping όλου του βράχου. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας. Όταν αυτοί που έχουν την εξουσία και κάνουν τις διαστρώσεις αναφέρονται στους αρχαίους και εννοούν μόνο τους ανθρώπους, στους συγκεκριμένους χρονικής φάσης του 5ου αιώνα π.Χ., τότε μιλάμε και μια πολύ πολύ στενή ερμηνεία των υλικών καταλήπων. Μιλάμε ουσιαστικά για το σβήσιμο χιλιετιών ιστορίας πάνω στο βράχο. Κάτι τελευταίο για την Ακρόπολη. Πώς νομίζετε θα σκέφτονται και θα αισθάνονταν οι μουσουλμάνοι επισκέπτες της Ακρόπολης σήμερα, αν μάθαιναν ότι όταν ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, πατούν πάνω σε ένα Ισλαμικό νεκροταφείο. Το νεκροταφείο που υπήρχε στα προπύλαια της Ακρόπολης και το οποίο ξέρουμε από τους περιηγητές, ξέρουμε από μαρτυρίες και το οποίο αν προσέξουμε όσοι ανεβαίνουμε στα προπύλαια, θα δούμε ακόμα τα θράσματα των στυλών πεταμένα στα μπάζα μαζί με τα υπόλοιπα μπάζα της Ακρόπολης. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά μια αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου οι νεκροί θεωρούνται κατ' εξοχήν από τα πιο ιερά πράγματα σε κάθε κοινωνία.
Και όμως στο σημερινό μνημιακό τοπίο της Ακρόπολης, το Ισλαμικό νεκροταφείο του 17ου, 18ου αιώνα είναι κάτι που δεν υπάρχει. Άλλη μια έκφραση αυτής της σοβινιστικής πολιτικής περιμνημία που ουσιαστικά εφαρμόζουμε σαν κράτος 200 χρόνια τώρα. Ένα τελευταίο για τη μετανάστευση. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Άγγελου να γίνει μνημείο του άγνωστου μετανάστη. Να πω όμως ότι υπάρχει και μια νέα υλικότητα σήμερα στην Ελλάδα, υλικότητα της μετανάστευσης σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Και επειδή δουλεύω εδώ και 5 χρόνια στη Λέσβο για την αρχαιολογία της μετανάστευσης, να πω ότι υπάρχουν και εκεί κατάλοιπα και μνημεία, τα οποία φυσικά κανένας φορέας, καμία αρχή, καμία συγκροτημένη ερευνητική ομάδα πέρα από τη δική μας, κάνει κάτι για αυτά, ασχολείται με αυτά. Το αυτό που λέμε το νεκροταφείο Σωσιβίων στο Μόλιβο είναι ένα μνημείο. Έχει γίνει ήδη ένα μνημείο. Ένα μνημείο που μάλιστα προσελκύει και κόσμο. Η υλικότητα των στρατοπέδων είναι ουσιαστικά μια μνημειακή πραγματικότητα. Η Μόρια, το μεγαλύτερο στρατόπεδο της Ευρώπης, έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερώς, επειδή πριν προλάβουμε να κάνουμε μια στοιχειώδη καταγραφή, πέρασαν οι μπουλντόζες και το έκαναν τουλάχιστον το χώρο γύρω από το κυρίως κτίριο, το έκαναν οικόπεδο. Όλα αυτά λοιπόν μιλούν για νέες υλικότητες και νέες μνήμες που ουσιαστικά συγκροτούν την σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας και για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το πώς αυτά χρειάζονται και αυτά να μελετηθούν, να συζητηθούν και να αποκτήσουν τέλος πάντων μια αξία μαζί με όλα τα άλλα υλικά κατάλοιπα της διαχρονίας της ελληνικής. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Βλαζάκη. Εγώ θα ήθελα να πω 2 λόγια για ορισμένα θέματα που τέθηκαν. Συγκεκριμένα για το δικαίωμα των πολιτών να προστατεύουν το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, είναι στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Επίσης, να κάνω την εξής διευκρίνηση, ότι ανεξάρτητα με το παρελθόν, σήμερα εννοώ στη σύγχρονη εποχή, με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, είναι σεβαστά τα μνημεία όλων των περιόδων. Δεν είναι ρωμαϊκούλες τα ρωμαϊκά, δεν είναι κατώτερα τα οθωμανικά και γι' αυτό το λόγο κατά καιρούς μπορεί να πληροφορηθείτε για διάφορες συζητήσεις στα συμβούλια ως προς το ποιο είναι μείζον και αν θα πρέπει να αφαιρεθεί κάποιος νεότερος στίχος, αλλά αρχαίος στίχος, για να φανεί η παλιότερη περίοδος από κάτω. Και ο ίδιος ο αρχαιολογικός νόμος αυτό το έχει κατοχυρώσει και μέσω συμβουλίου, μέσω του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου μπορεί να αφαιρεθεί ένα νεότερο κατάλοιπο, ένα αρχαίο κατάλοιπο νεότερο από αυτό που είναι κάτω από το ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις επιμνημείων. Αυτό το ξέρει πολύ καλά η αρχαιολογική υπηρεσία, αυτό το γνωρίζουν όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με τις ανασκαφές και ειδικότερα στις συστηματικές ανασκαφές και τις ανασκαφές οι οποίες διατηρούν τις αρχαιότητες. Ένα τελευταίο που ήθελα να πω είναι σε σχέση με το πολιτιστικό τοπίο. Ειδικά για την περίπτωση του ελληνικού, με αγώνα καταφέραμε στο Προεδρικό Διάταγμα να ενσωματωθεί η λέξη πολιτιστικό τοπίο και να αναφέρεται ότι για όλες τις κατασκευές τις που θα γίνουν στο ελληνικό και ειδικά τα υψηλά κτίρια, δηλαδή οι ουρανοξύστες, να συνδιαλέγονται εκτός των άλλων με το πολιτιστικό τοπίο.
Και όταν λέμε πολιτιστικό τοπίο, όπως και αρχαιολογικό περιβάλλον, σημαίνει το περιβάλλον, το τοπίο σε σχέση με κοντινές αρχαιότητες. Δυστυχώς, ενώ αυτό είχε κατακτηθεί, δυστυχώς με την ερμηνεία του Συμβουλίου Επικρατείας ότι μόνο ως προς το φυσικό τοπίο, χωρίς να αναφέρεται το πολιτιστικό, δυστυχώς πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ένας πολύ περιορισμός, ελάχιστος ως προς τον έλεγχο που θα κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία στον χώρο του ελληνικού. Δηλαδή το πολιτιστικό τοπίο είναι μέσα στην ορολογία και στην συζήτηση που κάνουμε. Τώρα, το κατά πόσο το ερμηνεύει κανείς είναι άλλο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλαζάκη. Σοφία Βιερινού. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για συμμετοχή του κοινού στις αποφάσεις, μιλάμε για μία διαβούλευση και συμμετοχή στις αποφάσεις. Βεβαίως, η κοινωνία των πολιτών έχει τοποθετηθεί και για το σταθμό του Βενιζέλου, έχουν γίνει και τόσες συζητήσεις και έχουμε λάβει μέρος αυτές, και για την Ακρόπολη επίσης. Αλλά δεν υπάρχει μία διαδικασία η οποία να θέλει και να δίνει τη διαδρομή της συναπόφασης. Θέλω να πιστεύω από την διεθνή πρακτική ότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πολλά πράγματα θα ήταν πιθανόν διαφορετικά. Διότι νομίζω ότι ο λαός μας καταλαβαίνει, είναι σε θέση να καταλάβει και μπορεί και να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην προστασία και στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιστορικά όμως έχουμε και πολύ κακά παραδείγματα. Δηλαδή έχουμε φερθεί άσχημα σε κληρονομιές που δεν είναι της κατηγορίας αυτής που ανέφερε ο κύριος Χαμηλάκης νωρίτερα. Για παράδειγμα, θα το ξέρει η κυρία Βλαζάκη πολύ καλά, η καταστροφή ενός πολύ σημαντικού ναού του Σωτήρος στην εποχή της δικτατορίας στο Ηράκλειο, που ήταν ένα μνημείο το οποίο κατεδαφίστηκε με μία απόφαση της τότε κυβέρνησης. Και βεβαίως πολλές φορές δεν έχουμε φερθεί σε κατάλοιπα του παρελθόντος που ανήκουν σε άλλες παραδόσεις, οι οποίες όμως συνυπάρχουν εδώ με αυτές τις δικές μας, αυτές που θεωρούμε πιο ελληνικές από τις άλλες. Λοιπόν, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα για το θέμα της παιδείας και της συνείδησης που θα πρέπει να αναπτύξουμε ακριβώς στα πλαίσια της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας και της διαφορετικότητας την οποία θα πρέπει να σεβόμαστε, να διατηρούμε και μέσα από αυτήν να θεωρούμε ότι μπορούμε να εμπλουτίσουμε και το δικό μας πολιτισμό, το σύγχρονο πολιτισμό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν θα κάνω καμία προσπάθεια να τα μαζέψω όλα αυτά, και γιατί θα είναι και εντελώς αδύνατον όλα αυτά που έχουν υποθεί. Αλλά γι' αυτό θα παρακαλέσω τον κύριο Σκουρολιάκο πρώτα και την κυρία Νομαστοπούλου μετά να πάρουν ίσως θέση, να πούνε κάποια σχόλια. Δεν ξέρω, ίσως έχουν αυτή τη φιλοδοξία να συγκεντρώσουν και κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Καταθέσετε πράγματα σημαντικά γύρω από την επιστήμη σας, τις έρευνές σας. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, δεν είμαι ούτε αρχαιολόγος, ούτε ιστορικός, ούτε θεράπων των αρχαιογνωστικών επιστημών, κύριε Χανιώτη. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σαν υλικό για μας, ώστε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά και να τα εντάξουμε στις ανάγκες που έχουμε για το πρόγραμμά μας, για την επόμενη μέρα που ελπίζουμε ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα. Η φετινή μέρα των μνημείων δεν είναι μια ημέρα έτσι, γιορτής. Με όλα αυτά που ζούμε, που
τέλεια αναλύσατε, θέσατε τα παραδείγματα, όλα αυτά που ζούμε εδώ στη χώρα μας με αυτή την ιδιοκτησιακή αίσθηση της κυβέρνησης γύρω από τον πολιτιστικό πλούτο, γύρω από τα μνημεία, γύρω από τις αρχαιότητες, είναι μία μέρα που πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι, να μας ενεργοποιήσει και το κοινό και τους πολίτες απέναντι σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Το 1986 είχαμε την πρώτη καταχώρηση ενός μνημείου, ήταν ο ναός του Επικούριου Απόλλωνος. Το 97 μετά είχαμε τους Δελφούς και την Ακρόπολη. Οι τελευταίες καταγραφές ήταν το 99 οι Μυκήνες και στην Πάτμο το μοναστήρι και το σπήλαιο της Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Έχουμε 16 μνημεία. Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, όπου αν έχουμε ένα υπερπλεώνασμα, είναι... Ακούγομαι, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, ακούγεστε, μια χαρά ακούγεστε. Αν έχουμε υπερπλεώνασμα, δεν είναι οικονομικό, είναι σε μνημεία, είναι σε αρχαιότητες, είναι σε ευρήματα. Είναι δυνατόν να είμαστε στην 16η θέση παγκοσμίως? Και όμως είναι τη στιγμή που ο Καναδάς, ας πούμε, και η Αυστραλία έχουν από 20 μνημεία. Εκεί όπου επινοούν τα μνημεία. Έτσι σε σχέση με εμάς τουλάχιστον. Η Γερμανία έχει 46. Από το 1999 που εντάχθηκαν οι Μυκήνες και οι Πάτμος, όπως είπαμε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει το βάρος των 4-4,5 χρόνων που κυβέρνησε. Για τα υπόλοιπα 17 όμως, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Όσο για την παρούσα κυβέρνηση, από τις προγραμματικές δηλώσεις πολύ νωρίς μας προσγείωσαν και είδαμε την εφαρμογή, την άποψή τους για τις αρχαιότητες καταρχήν με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, την αλλαγή του ΚΑΣ. Έτσι, παραλάβανε ένα Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με πολύ σημαντικούς επιστήμονες, που όμως δεν συμφωνούσαν σε όλα με την κυρία Υπουργό. Άλλαξαν, σημαντικοί επιστήμονες μπήκαν πάλι, αλλά ό,τι θαύματος καμία... κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε πια σε αυτά που η κυρία Υπουργός προέτασε. Έχουμε επαναχώρηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Εθνικής Θέσης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ξέρετε, μερικές μέρες αφότου ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, να τους στείλουμε άλλα, να μας στείλουν εδώ. Βέβαια, αμέσως τότε εγώ στο Μιάρχης και ο ΣΥΡΙΖΑ του θύμισε ότι με κάτι τέτοιο είναι σαν να αναγνωρίζουμε στους Βρετανούς την κυριότητα των αρχαίων γλυπτών. Φάνηκε λοιπόν όταν ήρθε ο επόμενος νόμος για το ότι μπορούν οι αρχαιότητες να δανειστούν στο εξωτερικό για 50 χρόνια, τι έλεγε μερικές μέρες μετά τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Και όταν πέρασε αυτός ο δεύτερος νόμος που σας ανέφερα, επανέλαβε ότι να ορίστε τώρα μπορούμε να δανειστούμε, να δανείσουμε τα γλυπτά και να στείλουμε άλλα κλπ. Έδωσαν την παραγωγή γνηστείων αντιγράφων σε ιδιώτες και τη δυνατότητα να κρατάει ο ιδιώτης το καλούπι, τη μήτρα, με ένα σωρό πράγματα. Όλα αυτά οδηγούν σε ότι πρέπει πραγματικά να σχεδιαστεί εκ νέου μια πολιτική για όλα αυτά τα θέματα, να αξιοποιηθούν τα σημαντικά πράγματα, ανέφερε και η κυρία Βλαζάκη, που έγιναν αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσουμε σε ένα καινούριο τοπίο με πολλά από αυτά τα οποία μας καταθέσατε ήδη και άλλα τα οποία ελπίζουμε να κατατεθούν αργότερα για να αντιμετωπίσει μια επόμενη, ελπίζουμε, προοδευτική κυβέρνηση με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σκουλογιάτο. Έτσι, μια διευκρίνηση σε αυτό που είπατε. Εννοούσατε καταγραφή στα μνημεία της UNESCO, έτσι. Για την UNESCO μιλούσατε. Αριθμό των μνημείων της UNESCO. Ναι. Ίσως που δεν το έπιασα εγώ. Όχι, δεν ανέφερα εγώ την UNESCO, μάλιστα. Μάλιστα. Και επειδή εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι με την έννοια του ότι άλλες χώρες επινοούν τα μνημεία, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ήταν μια
Ναι. Έτσι για να δείξω ακριβώς ότι εδώ έχουμε ένα υπερπλεώνασμα όπου να σκάψεις. Ξέρετε, η αρχαιοκαπηλεία ήταν επάγγελμα επίσημο σχεδόν. Εντάξει, υπάρχει μονόπρακτο. Λέμε ότι δεν είναι μόνο τα αρχαία. Υπάρχει μονόπρακτο η πώληση της Αθηνάς του 1835, το οποίο, αν το διαβάζει κανείς, βλέπει ότι ήταν σχεδόν μόνο καταστήματα, μόνο οίκους αρχαιοκαπηλείας δεν είχαν. Μάλιστα, Κυρία Βλαζάκη, θέλει να κάνει μάλλον κάποια σύντομη παρέμβαση. Θα ήθελα μία μικρή διευκρίνηση. Το τελευταίο μνημείο που μπήκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι οι Φίλιππι που μπήκαν τα τελευταία χρόνια με υπουργός πολιτισμού, ήταν τότε η Λιδία Κονιόρδου. Αυτό. Και τώρα γίνεται προσπάθεια, όπως έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζεται βέβαια, η πανδημία έχει δημιουργήσει θέματα, για να δούμε αν θα καταφέρουμε να είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και σπιναλόγκα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ξένα Γνωστοπούλου, θα κάνετε λίγο και τη δική μου δουλειά, γιατί θα το κλείσετε μετά, από σας θα πάρω το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους και όλες για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, την οποία παρακολούθησε πολλοίς κόσμος και νομίζω με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθήσαμε και εμείς που είμαστε στο Zoom. Θέλω να ευχαριστήσω όμως θερμά και το συντονιστή για μία ζωντανή συζήτηση, κατόρθωσε να την κρατήσει ζωντανή, δεν έπαιξε το ρόλο ενός τυπικού συντονιστή, αλλά πραγματικά ενός performer, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Άρη, και είχε ζωντάνια η συζήτηση. Δεν μπορώ να κλείσω. Νομίζω ότι ανοίγει η συζήτηση με αυτή την εκδήλωση που κάναμε απόψε. Δεν είναι να μαζέψουμε κάποια συμπεράσματα. Αν ήθελα να πω δύο πράγματα, αποφεύγοντας όσο μπορώ πραγματικά, γιατί αυτό είναι που μου κέντρισε και πάρα πολύ το ενδιαφέρον, να μιλήσω ως ιστορικός. Το αποφεύγω. Θα ήθελα να κάνουμε μία άλλη συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι αν πάρουμε τον τίτλο που έχει δώσει το ΙΚΟΜΟΣ φέτος στη Διεθνή Μέρα για τα Μνημεία, δηλαδή πολυσύνθετα παρελθόντα, ποικιλόμορφα μέλλοντα, νομίζω ότι η συζήτησή μας ακουμπάει ακριβώς εκεί. Το θέμα δεν είναι να αποκαθάρουμε πάλι το παρελθόν από το πώς είδε τα μνημεία, τι έκανε πάνω στα μνημεία. Είναι όμως η στιγμή σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και κάθε ένα από τα έθνη-κράτη να ξαναδεί τον εαυτό του σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με πάρα πολλές προκλήσεις, περιβαλλοντική κρίση κλπ. Οι πόλεμοι, οι εθνικισμοί, οι ρατσισμοί, οι πολιτισμικοί πόλεμοι, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, η μετανάστευση είναι και ένα μέρος αυτών των πολέμων. Είναι λοιπόν να δούμε εμείς ως χώρα, σε σύνδεση με όλη τη συζήτηση που γίνεται διεθνώς, προς τα που θέλουμε να πάμε και σε σχέση με τα μνημεία, όλη αυτή τη συζήτηση, τους πολιτισμικούς τόπους κλπ. Είναι αυτό, αν δηλαδή στο 19ο αιώνα το έθνος κράτος ήθελε να βάλει τα μνημεία για να συγκροτήσει μία ταυτότητα και μία συνείδηση πολύ συγκεκριμένη, ο κύριος Χαμηλάκης, ο κύριος Χανιώτης εξήγησαν πάρα πολύ καλά, άνοιξαν θα έλεγα τη συζήτηση, σήμερα προς τα πού μπορούμε να πάμε σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο απάντησαν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση όλοι οι ομιλητές και οι δύο ομιλητές και οι δύο ομιλήτριες. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ή θα πάμε σε μία συζήτηση η οποία θα έχει ως πλαίσιο την εκδημοκρατισμένη ματιά πάνω στα μνημεία και στους πολιτιστικούς τόπους,
ή θα πάμε σε ένα άλλο, γιατί πάντα αυτές οι ιδεολογικές μάχες υπήρχαν, πάντα οι ιδεολογικές μάχες υπήρχαν και γύρω από τα μνημεία και τους πολιτιστικούς τόπους, ή θα πάμε σε κάτι άλλο της γρήγορης, της ενός γρήγορου χρόνου επενδυτικού, ιδιωτικοποιημένου, τουριστικού, όχι με μία απέχθεια της αριστεράς προς τον τουρισμό. Ίσα-ίσα, αν είχα χρόνο, θα ήθελα να μιλήσω και για τη δικιά μας πολιτική σε σχέση με την ανάπτυξη, βιώσιμη όμως ανάπτυξη, όπου τα μνημεία και οι πολιτιστικοί τόποι θα παίζουν μεγάλη σημασία, αλλά κυρίως σε ένα τουρισμό ψηφιοποιημένο που ο άλλος έρχεται να δει αυτό που βλέπει στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τι μου έκανε εντύπωση αυτό το διάστημα που ασχολούμαι περισσότερο με τον πολιτισμό στο μεάρχης πολιτισμού. Με τις αρχαιότητες της Θεσσαλονίκης υπάρχουν φορείς πολιτών οι οποίοι έχουν πάρει θέση κατά του κατακερματισμού, κατά του να φύγουν οι αρχαιότητες από το μέρος στο οποίο έχουν βρεθεί. Γίνεται λοιπόν μία κινητοποίηση ολόκληρη. Ο Υπουργός Πολιτισμού δεν δίνει καμία σημασία, λειτουργεί εντελώς αντίθετα. Γίνονται οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη. Υπάρχει μία μεγάλη αντίδραση από πολίτες, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, όπως και μία μεγάλη αντίδραση των πολιτών για τις εξαγωγές των αρχαιοτήτων για 50 χρόνια. Το δανεισμό στην αρχή ήταν για έναν αιώνα, μετά για 50 χρόνια. Δεν θα πω ότι είναι σωστό ή τι είναι λάθος. Τα είπε η κυρία Βλαζάκη πάρα πολύ καλά, νομίζω. Εγώ θα πω την αντίδραση της Υπουργού που αντίκειται σε κάθε αντίληψη νέα που πρέπει να έχουμε, νέα ματιά, στο πώς μία κοινωνία προσλαμβάνει τα μνημεία της, τα πολιτιστικά της τοπία και πώς η ίδια συνομιλεί με αυτά. Η αντίδραση ήταν για τις εξαγωγές των αρχαιοτήτων, καλά, δεν έχουν πατήσει σε μουσεία και έχουν άποψη για τις αρχαιότητες, για τα εκθέματα των μουσείων. Για την Ακρόπολη, εκεί πραγματικά για μένα ήταν ένα κέντρισμα πάρα πολύ ισχυρό για το τι σημαίνει μια άλλη πολιτική απέναντι στα μνημεία, στην πολιτιστική κληρονομιά κλπ. Ήταν καλά, δεν έχουν ειρωνικά, σαρκαστικά, δεν έχουν ανέβει στην Ακρόπολη και θέλουν να έχουν και άποψη για το πώς θα γίνει η Ακρόπολη. Αντί μία υπουργός πολιτισμού, ακόμα και αν έχει αυτή την αντίληψη, να προβληματιστεί τι παιδεία πρέπει να έχουμε, είναι ένα άλλο μεγάλο σκέλος το οποίο φίξατε και θα έπρεπε να συζητήσουμε πάρα πολύ, αντί να προβληματιστεί πάνω σε αυτό, δηλαδή ακόμα και αν είχε αυτή την πεποίθηση, όχι μόνο απαξιώνει την κοινωνική παρέμβαση, αλλά σαρκαστικά θεωρεί ότι είναι μη νομιμοποιημένη. Άρα λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τους πολιτιστικούς τόπους, όχι μόνο για τα μνημεία, πρέπει να μιλάνε μόνο κάποιοι ειδικοί, μόνο κάποιοι άριστοι και μόνο στα χέρια αυτών πρέπει να είναι. Και μάλιστα με έναν τρόπο που διαβάζοντας έναν από τους καλούς μας ιστορικούς που λέει ότι τι κάνουμε με τα μνημεία τελικά, αποξένωση στην αρχή και μετά επανοικίωση σε ένα άλλο περιβάλλον. Αποξένωση από τον παρόντα χρόνο ή τον παρελθόντα και επανοικίωση με έναν άλλο τρόπο. Να σας πω το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα, το οποίο μου έκανε επίσης πολύ εντύπωση σε αυτή την ωραία συζήτηση που κάναμε. Μία πολύ μικρή ιστορία, Άρη, αν επιτρέπεις, δεν θα κρατήσει πάνω από 2 λεπτά. Φυσικά, φυσικά. Το 1990 το Νοέμβρη πέθανε ο Ρίτσος. Ήμουνα στο Παρίσι τελειώνοντας το διδακτορικό μου και με συνάντησε μία Γαλλίδα κυρία κάποιας ηλικίας, η οποία μου είπε, σχεδόν κλαίγοντας, ότι εγώ μου λέει αγαπάω πολύ την Ελλάδα κλπ. Και γιατί μου λέει και λυπάμαι πολύ που πέθανε ο Ρίτσος, ήμουνα 8 χρονών παιδί μου, λέει, το 41,
τέλη Μαΐου, όταν ο πατέρας μου με ξύπνησε ένα πρωί, ο πατέρας της κομμουνιστής και στη Μακή, στην αντιστασιακή οργάνωση των Γάλλων κατά των Ναζί. Με ξύπνησε και μου είπε, εδώ είναι η Ευρώπη, εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η Αθήνα, εδώ είναι η Ακρόπολη. Απόψε δύο παιδιά, νέα παιδιά, έσωσαν την τιμή της Ευρώπης. Η Ακρόπολη λοιπόν και αυτά τα δύο ονόματα μπήκανε σε μία άλλη ιστορική συγκυρία. Ή αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Γλέζος και ο Σάντας, βάλανε την Ακρόπολη σε μία άλλη ιστορική συγκυρία εκείνης της στιγμής. Οι άνθρωποι αυτοί τιμήθηκαν στην Ακρόπολη. Προχτές τιμήθηκαν με τα ονόματά τους γραμμένα στη σημαία της Ακρόπολης. Προχτές η Υπουργός, και πραγματικά είναι από τα πράγματα που θα έλεγα και με πλήγωσαν μέσα μου, δεν μπορούσα και να τις απαντήσω, δεν είχα και το δικαίωμα, ήταν ότι στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει αυτή τη σχεδόν ισότιμη διαχείριση ενός πολιτιστικού τοπίου και ενός μνημείου που αφορά όλη την κοινωνία από ένα ίδρυμα, την εγγραφή, την ύπαρξη επιγραφής, θα υπάρχει επιγραφή με το όνομα του Ιδρύματος, θα ήταν και το δικό της κλπ. Θέλησε στην προσπάθειά της να νομιμοποιήσει αυτό, να αποξενώσει Γλέζο και Σάντα από ό,τι είχε γίνει, από τη δύναμη της πράξης και να το βάλει σε μία ευθεία γραμμή ονομάτων, να ξαναφτιάξει επιγραφή για να νομιμοποιήσει κάτι άλλο. Μου φάνηκε απολύτως εξωφρενικό αυτό, καπηλεία. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα, ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά και στο επίπεδο της παιδείας. Δηλαδή, το τι ήταν η Ακρόπολη, το τι είναι τα μνημεία, το τι είναι η πολιτιστική τόπη, εκπαίδευση. Θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Χανιώτη, δεν ξέρω τι έγινε σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά επειδή ήμουνα στο παιδείας, σε θέματα έρευνας και υποτροφιών δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη σημασία γενικώς στις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες έχουν αρχίσει και αυτές να μπαίνουν λίγο στο περιθώριο, μέχρι πολύ στο περιθώριο. Θέλω λοιπόν να πω ότι τέτοιες συζητήσεις πρέπει να κάνουμε, ότι τη μάχη από εδώ και πέρα και σε αυτό το περιβάλλον το παγκοσμιοποιημένο θα το δώσουνε δύο μεγάλες αντίθετες ιδεολογίες που δεν είναι πάντα τα όρια τους ευκρινή, αλλά σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα αρχίζουν και γίνονται ευδιάκριτα. Το πώς, τι ματιά θα ρίξουμε πάνω σε αυτά τα μνημεία και στους τόπους, πώς μέσω αυτών θα αρχίσει ένας διάλογος σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο που θα αναγνωρίζονται και άλλοι, δεν θα αναγνωριζόμαστε και άλλοι πολιτισμοί, και πώς αυτό θα αποκτήσει με σεβασμό πάντα, γιατί έχει σημασία το θεσμικό πλαίσιο, με σεβασμό στον αρχαιολογικό νόμο, αν θέλει αλλαγές να γίνουν, αλλά γίνονται με διαβούλευση, με διαβούλευση επιστημόνων, φορέων και βεβαίως των κομμάτων, με οποιαδήποτε αλλαγή, αλλά που θα γίνεται με δημοκρατική διαβούλευση. Αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή, η οποιαδήποτε δημοκρατική διαβούλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η συζήτηση είναι να συνεχιστεί. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγοντας τη συζήτηση πλέον και όχι κλείνοντάς τη, ακριβώς, να ευχαριστήσω και εγώ καταρχάς τις ομιλήτριες και τους ομιλητές, τη Μαρία Βλαζάκη και τη Σοφία Διερινού, το Γιάννη Χαμηλά. Άρη, αν μου επιτρέπεις μόνο μία ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί φέτος στη Διεθνή Μέρα για τα Μνημεία του ΙΚΟΜΟΣ η Ελλάδα δεν συμμετέχει, ξέρει κανένας? Είδαμε έκπληξη το ποιες χώρες συμμετέχουν και δεν είδα την Ελλάδα. Όλοι είδα έχουν μια απορία στο πρόσωπο, ναι, Σοφία? Μπορώ να μιλήσω. Και είδα ότι δυστυχώς έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, η Βόρεια Μακεδονία είναι πάλι με το όνομα Μακεδονία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ας ασχοληθούν κάποιοι άλλοι, αλλά απλώς το σημειώνω.
Το ελληνικό οικομός έχει εκδώσει χθες μία ανακοίνωση και έχει ετοιμάσει και μία αφίσα για το θέμα. Α, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί δεν την έχετε υπόψη, αλλά να φροντίσουμε να την... Νομίζω ότι ήδη έχουν υπάρξει και κάποιες αναφορές στην ανακοίνωση του ελληνικού οικομός. Ιστορικά είχαμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα, αλλά οι συνθήκες δεν μας βοηθάνε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις που κάναμε άλλες φορές και εκδίδαμε και αφίσες οι οποίες ήταν και ένα είδος τεκμηρίωσης διαφόρων πραγμάτων ανάλογα με τη θεματική. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό που έχει Ωραία. Εγώ επειδή είδα απλώς του οικομός γενικώς, μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό γιατί θα πρέπει να το στείλουμε στο διεθνή χώρο και οπότε θα αναρτηθεί. Ωραία. Να τελειώνω, γιατί νομίζω ότι τον κύριο Χανιώτη δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω και να τον ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους και όλους που μας παρακολουθήσαν. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ήμασταν πάνω από 3.500 άτομα. Μας κοιτάζανε. Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση. Θα τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω πάρα πολύ σύντομα, γιατί ανοίξανε πάρα πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο πάνω από 6.000 φτάσαμε, βλέπω. Άρα, σας ευχαριστούμε και τις 6.000 και στο επανειδή. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.